μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 27 Απριλίου, και ξεκινάει η μεσημερινή σας ενημέρωση από το Top Story. Πάμε να δούμε μαζί πώς καταγράφεται σε τίτλους η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μόλις 9 τα νέα κρούσματα στην Κύπρο. Σημαντική εβδομάδα με αποφάσεις. Σύσκεψη στο Προεδρικό για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Συσκέψεις για χαλάρωση των μέτρων και τη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Τι κατέγραψε η αστυνομία το Σαββατοκύριακο για παραβιάσεις των διαταγμάτων. 152 γιατροί ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανοίξουν οι ναοί. Εκκλησιασμό τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές ζητά και ο Σύνδεσμος Θεολόγων της ΟΕΛΜΕΚ. Τι απαντούν οι ειδικοί. Συνεχίζεται το δράμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 55.000 νεκροί από τον κορονοϊό. Κήρυξε τη δεύτερη φάση ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, κατά την οποία η χώρα θα αρχίσει να επιστρέφει βαθμία στην καθημερινότητα. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε ένα-ένα τα θέματά μας. Συνέχεια στο μονοψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων και το Σαββατοκύριακο. Χθες Κυριακή ανακοινώθηκαν 7 νέα περιστατικά. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστίνα Μάρκου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι. 7 ήταν τα κρούσματα που εντοπίστηκαν χθες Κυριακή μετά την διεκπαιρέωση 2.415 εργαστηριακών διαγνώσεων, με τον συνολικό αριθμό πλέον των κρουσμάτων ανέρχεται στα 817. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο εντοπίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την εξέταση 20.000 επαγγελματιών από το σύνολο 1.047 εξετάσεων. Επίσης, δύο άτομα εντοπίστηκαν θετικά από σύνολο 658 εργαστηριακών εξετάσεων που έγιναν κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ ένα άτομο εντοπίστηκε θετικό από τον τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο 800 ατόμων μετά από 282 διαγνώσεις. Τέλος, τρία άτομα εντοπίστηκαν θετικά μετά τον επαναπατρισμό τους από σύνολο 190 δειγμάτων και φαίνεται να πρόκειται για άτομα που επέστρεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Λεόντιο Κοστρίκη, τα περισσότερα κρούσματα στις τάξεις των επαναπατρισθέντων αφορούν σε άτομα τα οποία επέστρεψαν από την Βρετανία, ενώ συνολικά η Επιστημονική Επιτροπή θεωρεί ότι με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα ανοίγει ο δρόμος πλέον για την χαλάρωση των απαγορεύσεων τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά το νοσοκομείο Λεμεσού Στέφανη, νοσηλεύεται ένας ασθενής στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου νοσηλεύονται μέχρι στιγμής 13 άτομα με ύποπτα συμπτώματα κορονοϊού. Ενώ να πούμε, Χριστίνα, πως σήμερα αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ για τη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Ακριβώς, Στέφανη, την παράταση για 3 μήνες για την δεύτερη φάση του Γενικού Συστήματος Υγείας αναμένεται να επικυρώσει σήμερα στη συνεδρία του το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του ΟΗ, τον κύριο Ανδρέα Παπακοσταντίνου, η εφαρμογή της δεύτερης φάσης, η οποία επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού, θα παραταθεί για άλλους 3 μήνες και αντί να αρχίσει την 1η Ιουνίου, θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν είναι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που αναμένεται να παρουσιαστεί έκθεση για την ετοιμότητα του οργανισμού και τα οικονομικά δεδομένα. Φαίνεται ότι είναι αδύνατον, λέει ο κ. Παπακοσταντίνου, να ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου την δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, και το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει μια καθυστέρηση 3 μηνών. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η σημερινή κατάσταση στα νοσοκομεία. Αρχή με το νοσοκομείο αναφορά στην Αμόχωστο και το νοσοκομείο της Λάρνακας. Στις λεπτομέρειες έχει η Μαρίσα Αβράμα. Καλό μεσημέρι, Μαρίσα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Συνολικά 19 ασθενείς νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμόχωστου, εκ των οποίων ένα άτομο στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει αριθμός εξιτηρίων το απόγευμα. Παράλληλα, μία ασθενής διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Να πούμε και για τη Λάρνακα. Συνολικά 4 πρόσωπα υπό διερεύνηση για κορονοϊό νοσηλεύονται σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακα. Τα 4 άτομα νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ δεν υπάρχει κανένα θετικό κρούσμα κορονοϊού.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Μαρίσα, πάμε στη Λευκοσία τώρα και τον Ανδρέα Αζά να δούμε τι γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη όπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαβίδης ανέφερε ότι έγιναν διάφορες συζητήσεις για ανθρωπολογικό. Ανδρέα, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά με τον Μάριο τον Καμιναρίδη. Έχουμε και τη δήλωση του Υπουργού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο νοσοκομείο, στο Γενικό της Λευκοσίας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, εντάξει, λειτουργήσαν κάπως τα εξωτερικά ιατρία, ναι, και η κατάσταση, μπορώ να πω, είναι ελεγχόμενη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Σειρά παίρνει η Πάφος τώρα. Η Νάταλη Γεωργίου μας μεταφέρει την εικόνα από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Νάταλη. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. 5 άτομα δέχθηκε χθες το Κέντρο Βραχίας Νοσηλείας, Κέντρο Διαλογής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή για τον COVID-19, Δ. Ιωσήφ Μουτήρη. Σε δηλώσεις του στο ΚΙΠΕΟ, ο Δ. Μουτήρης ανέφερε πως ένα εξ αυτών των ατόμων, ηλικίας 35 ετών, πήρε εξιτήριο επειδή δεν πληρούσε τα κριτήρια για εισαγωγή ως ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Δεύτερο άτομο, ηλικίας 49 ετών, μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, αφού παρουσίασε πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα του, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του. Άλλοι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 55 ετών, κρατήθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις στο θάλαμο ύποπτων περιστατικών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου συνεχίζει να νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 85 ετών με αναπνευστική δυσχέρεια. Επίσης, γυναίκα ηλικίας 80 ετών που νοσηλευόταν στο θάλαμο ύποπτων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου απεβίωσε τις πρωινές ώρες χθες. Η 80χρονη νοσηλευόταν στο θάλαμο ύποπτων περιστατικών λόγω λίμωξης αναπνευστικού και με άλλα προβλήματα υγείας εν αναμονή της εξέτασης για COVID-19. Στο μεταξύ, το Τμήμα Ατυχημάτων και Πηγών των Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου επισκέφθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας 10 ασθενείς, από τους οποίους οι 6 παραπέμπτηκαν σε ιδιωτικές κλινικές για νοσηλεία. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάταλη Γεωργίου. Τώρα, εκκλησιασμό της Κυριακής και τις μεγάλες γιορτές στη Δαοσύνδεσμος Θεολόγων της ΟΕΛΜΕΚ. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χριστάκη Ευσταθίου, πρόεδρο του Συνδέσμου Θεολόγων της Εκπαιδευτικής Οργάνωσης. Καλό σας μεσημέρι και Χριστός Ανέστη, κύριε Ευσταθίου. Καλό σας μεσημέρι, αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, ποιο το σκεπτικό του αιτήματός σας αυτού να μας πείτε? Το σκεπτικό του αιτήματός μας, καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε ότι επικροτούμε όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και τα οποία ευτυχώς μας φέρνουν σε ένα καλό αποτέλεσμα, σε μια θετική εικόνα όπως διαπιστώνουν όλοι, και συνεργάζεται όλος ο κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ αυτών και όσοι έχουν ανήκουν, θα έλεγα, στην Εκκλησία, και ο περισσότερος κόσμος της Κύπρου ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συνεργάζεται πάρα πολύ υποδειγματικά, θα έλεγα, σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να τονίσουμε ότι στο βαθμό που κρίνεται ότι μπορούν να χαλαρώνουν κάποια μέτρα, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και αυτός ο παράγοντας, δηλαδή του εκκλησιασμού, ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίος, δηλαδή είναι ένα πνευματικό αίτημα πάρα πολλών ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ευαίσθητοι στο να τηρούνται και πάλι κάποια μέτρα που κρίνονται ότι θα διασφαλίζουν, αν θέλετε, την προστασία του κοινού. Και κάνουμε και κάποιες εισηγήσεις μέχρι και τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο να επιστρατεύονται, αν θέλετε, και υπαίθριοι χώροι για να τηρούνται οι αποστάσεις, να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που προτείνονται. Αλλά από την άλλη πιστεύουμε ότι είναι μια ανάγκη την οποία έχει ο κάθε πιστός που ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία να πηγαίνει στον ναό, να λατρεύει, να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα, και πιστεύουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα μας ακούσουν, ας πούμε, οι υπεύθυνοι για να συνυπολογίσουν και αυτόν τον παράγοντα. Κύριε Σταθίου, έχετε αποστείλει γραπτό το αίτημα αυτό και πού? Ναι, το έχουμε αποστείλει και στην Ιερά Σύνοδο αλλά και σε όλους τους αρμοδίους.
Ναι. Για να ληφθούν υπόψη οι θέσεις αυτές. Mm-hmm. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε, σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε ή να δημιουργήσουμε τις οποιασδήποτε συγκρούσεις τις οποίες δυστυχώς βλέπουμε, μέσα σε πνεύμα, αν θέλετε, κατανόησης και, αν θέλετε, αμοιβαίας αντίληψης, καταθέτουμε αυτή την πρόταση, η οποία πιστεύουμε ότι είναι πολύ λογική. Ναι, δεν σκέφτεστε όμως τυχόν αρνητικές συνέπειες στην υγεία που στην πλειοψηφία τους θα είναι ηλικιωμένοι και ενδεχομένως και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Μα γι' αυτό λέμε ότι θα είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοί και, αν θέλετε, και η ίδια η διδασκαλία της Εκκλησίας, αν θέλετε, ευαισθητοποιείται σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της προστασίας του άλλου, του διπλανού σου, του απέναντι σου κλπ. Και σε όλα αυτά θα υπάρχει σίγουρα, αν θέλετε, τήρηση μέτρων προστασίας και αυτοπροστασίας. Και στο βαθμό που και άλλοι χώροι βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να λειτουργούν. Δεν πιστεύουμε ότι σε αυτό το θέμα θα υπάρξει οτιδήποτε που θα οδηγήσει, αν θέλετε, σε αρνητικά αποτελέσματα. Ναι. Ποιος θα είναι αυτός που θα επιβλέπει εάν τηρούνται όλα τα μέτρα, αν εφαρμόζονται σωστά? Και στους ίδιους τους ναούς, οι ιερείς, οι επίτροποι των ναών κλπ, οι επιτροπίες κλπ. Αλλά και, αν θέλετε, και η αστυνομία μπορεί να και πάλι να πούμε. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα τεθεί έτσι θέμα, δηλαδή να πηγαίνει κάποιος εκεί και να είναι ανεύθυνος, με συγχωρείτε. Δηλαδή να συμπεριφέρεται ανεύθυνα κατά τρόπο που να, αν θέλετε, να χρειάζεται τέτοιου είδους ελέγχους κλπ. Πιστεύουμε ότι όλα θα λειτουργήσουν ομαλά και στο κάτω-κάτω ας το δοκιμάσουν και από εκεί και πέρα το συζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Παρακαλώ. Καλά. Στο ίδιο μήκος κύματος και 152 γιατροί και νοσηλευτές στην Κύπρο, οι οποίοι ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανοίξει τις εκκλησίες. Ένας εξ αυτών είναι και ο Δ. Νικόλας Νικολάου, αλλεργιολόγος. Καλώς σας μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να ακούσουμε και το δικό σας σκεπτικό για το με το οποίο ζητάτε το άνοιγμα των εκκλησιών μέσω της πανδημίας. Μέσω της πανδημίας σίγουρα μιλάμε για ένα επικίνδυνο αρκετά μεταδοτικό ιό, για τον οποίο δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία ευλαβικά τήρησαν οι συμπολίτες μας με καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας και της πολιτείας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούν να υπάρξουν κάποια χαλαρωτικά μέτρα. Μέσα στα πλαίσια αυτών των χαλαρωτικών μέτρων θα ήταν καλό να γίνει να δοθεί ευκαιρία και στο άνοιγμα των εκκλησιών με πάντα όλα τα μέτρα προφύλαξης τα οποία σε αυτή την επιστολή που έχουμε στείλει να δούμε και την ψυχοσυναισθηματική ανάγκη μεγάλης μερίδας του λαού μας και να τους αφήσουμε να πάνε στις εκκλησίες με όλα τα μέτρα στήριξης. Εσείς πότε προσδιορίζετε χρονικά, γιατρέ, το άνοιγμα? Δεν προσδιορίζω χρονικά. Αυτό θα ήταν καλό και είναι οι εισηγήσεις μας και οι σκέψεις μας στην επιστημονική ομάδα και σε όλη την συμβουλευτική ομάδα, που τους ευχαριστούμε για όλη αυτή την βοήθεια μέχρι στιγμής, να αφουγκραστούν και την δική μας άποψη ότι και με ειδικά προστατευτικά μέτρα μπορούν να ανοίξουν και οι εκκλησίες τηρώντας αυστηρά μέτρα υγιεινής. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ζητάτε άμεσα, ας πούμε, όπως ακούγεται την 4η Μαΐου που θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση? Θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν και να ληφθούν τα μέτρα μαζί με τα ανοίγματα άλλων υπηρεσιών. Ναι. Ποιος όμως θα ελέγχει πώς θα μπαίνουν στους ναούς και ότι θα τηρούνται τα ενδεικνυόμενα μέτρα αυτοπροστασίας? Αυτό νομίζω είναι θέμα του κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος έχει επιδείξει μέχρι στιγμής σημαντική έτσι πειθαρχία, να το πράξει και εκεί. Άλλωστε θα πάνε αυτοί που θέλουν, δεν θα τους επιβληθεί να πάνε κάποιοι που δεν θέλουν στις εκκλησίες μας. Νομίζω ότι και ήδη οι επιτρόποι και οι επιτροπές μαζί με τους ιερείς των ναών
μπορούν να το πράξουν αυτό, ή μπορεί να γίνει και με φρουρούς, όπως υπάρχουν σε άλλες ειδικές υπηρεσίες, αν θέλουν οι εκκλησίες να προσλάβουν τέτοιες υπηρεσίες. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα. Νομίζω ο κόσμος που έχει την ανάγκη να πάει στην εκκλησία και θα πειθαρχήσει και θα είναι σωστός. Ναι. Επειδή είστε γιατρός και εσείς ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας, αλλά και οι νοσηλευτές οι οποίοι συνυπογράφουν το αίτημα αυτό, ναι. Και μας αναφέρατε και νωρίτερα ότι γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο ιός, ναι. Ο οποίος είναι αόρατος, έτσι. Ναι. Αν έστω εντοπιστεί και ένα κρούσμα από αυτή τη συνάθρηση σε εκκλησία, θα πρέπει να κλείνει ο ναός και να απολυμένεται και η εκκλησία και οι εικόνες και όλοι να προβαίνουν σε εξέταση, και οι ιερείς και οι υπεύθυνοι του ναού και οι ιεροψάλτες. Θα έλεγα όποια μέτρα τηρούνται για τους υπόλοιπους, ναι. Θα πρέπει να τηρούνται και σε αυτήν την περίπτωση. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Mm-hmm. Όμως, από ό,τι φαίνεται, είμαστε σε φάση της καμπύλης όπου θα δοθούν κάποιες ελευθερίες στον πολίτη. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα και των Ορθόδοξων Χριστιανών που θέλουν να πάνε στις εκκλησίες να αναλάβουν τα προστατευτικά μέτρα και με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς να το πράξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στον επιδημιολόγο, τον Δόκτωρ Μιχάλη Βονιάτη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βονιάτη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας θέση για το αίτημα 152 γιατρών και νοσηλευτών να ανοίξουν οι εκκλησίες? Ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Ευσταθίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Θεολόγων της ΕΛΜΕΚ. Έχουν και αυτοί το ίδιο αίτημα να γίνεται εκκλησιασμός στις Κυριακές και στις μεγάλες γιορτές. Ναι, δεν άκουσα ακριβώς τι είπε όλα όσα έχει πει. Απλώς η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να γίνει αυτό με κάποιο βάση κάποιους ελέγχους όπου θα γίνονται και για χώρους όπου η συνάθρηση ατόμων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα αριθμό. Δηλαδή εξαρτάται από το μέγεθος της εκκλησίας, mm-hmm. θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και αυτό mm-hmm. μιλούμε mm-hmm. σε μια φάση όπου δεν θα πρέπει να είναι μέσα στην πρώτη άμεση χαλάρωση των μέτρων, αλλά ίσως σε κάποια δεύτερη φάση. Αυτή είναι η άποψη. Ναι, κύριε Βονιάτη. Και θα ναι. έλεγα επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενος αριθμός πιστών σε κάθε λειτουργία της Εκκλησίας, ώστε, όπως είπαμε, να τηρούνται αποστάσεις. Και δεύτερον, πολύ πιθανόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν θα εξυπηρετούνται όλοι οι πιστοί από μια συγκεκριμένη λειτουργία, ναι. οι εκκλησίες να καθιερώσουν 2 και 3 λειτουργίες την ημέρα, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των πιστών. Ναι. Δύο τα ερωτήματα μέσα από αυτές τις απαντήσεις σας. Ποιος είναι αυτός που θα επιβλέπει ότι τηρούνται τα μέτρα και πόσοι πιστοί θα μπαίνουν, θα είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό, ή θα πρέπει κάποιος ο υπεύθυνος, ας πούμε, του ναού να του ανατεθεί αυτή η δουλειά? Μου, αρχικά ναι. θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε έλεγχος από τους ιδίους τους ιερείς, δηλαδή ναι. να μην δέχονται και τους νεοχώρους, δηλαδή να μην δέχονται να γεμίζει ο ναός με άτομα πέραν του συγκεκριμένου ορίου. Θα πρέπει να κλείνουν τις πόρτες, κύριε Βονιάτη. Ακριβώς. Ναι. Να κλείνουν τις πόρτες δεν είναι σωστό, mm-hmm. γιατί κλείνοντας τις πόρτες τότε ο αερισμός του χώρου θα γίνεται πιο δύσκολος. Ναι. Άρα θα πρέπει να υπάρξει, αυτό μπορεί να συζητηθεί και να βρεθούν λύσεις mm-hmm. οι οποίες να είναι πρακτικές και εφαρμόσιμες, όπως είπα ακόμα και πόσες φορές μπορεί να λειτουργήσει η Εκκλησία ανάλογα με την κοινότητα. Είναι θέμα που χρειάζεται κάποια επεξεργασία, δεν μπορεί να γίνει αυτόματα ναι. και πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις, φτάνει να υπάρχει και υπακοή από μέρους των πιστών. Ναι. Δηλαδή, αν θα χαλάσουμε αυτά που χτίσαμε, και το κύριο θέμα
με τις εκκλησίες είναι η συνάθρηση πολλών ατόμων που μπορούν σε μερικές φορές να είναι εκατοντάδες σε ένα μεγάλο ναό. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια έκρηξη εκεί που δεν το περιμένουμε από το πουθενά. Ακριβώς. Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει, δεν θα επισέλθω σε θεολογικούς και θρησκευτικούς λόγους. Ο βασικός λόγος είναι η συνάθρηση πολλών ατόμων σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ναι. Ωστόσο, εδώ θα παγορεύσουμε τα γήπεδα προς το παρόν. Ή αν επιτρέψουμε τα γήπεδα θα είναι χωρίς θεατές για τον λόγο της συνάθρησης και που είναι και ανοιχτός χώρος. Ναι. Με αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι. Πολύ καλά. Κατανοητός ο κύριε Βονιάτη. Ωστόσο, οι 152 οι οποίοι συνυπογράφουν την επιστολή ισχυρίζονται ότι επικρατούν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά στα επαγγελματικά υποστατικά, όπως είναι για παράδειγμα οι φούρνοι και οι υπεραγορές. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό λέτε κι εσείς. Ναι, αλλά δύο λεπτά. Στις φούρνους και στις υπεραγορές υπάρχει έλεγχος και από την ίδια την υπεραγορά πόσα άτομα μπαίνουν, αλλά και η αστυνομία μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή. Άρα μιλούμε για ελεγχόμενες καταστάσεις. Ναι. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή μπαίνουν όσοι θέλουν. Ναι, μα και στις εκκλησίες έχουμε δει, κύριε Βονιάτη, ότι μπορεί να παρέμβει η αστυνομία. Σίγουρα. Απλούστατα λέω όμως ότι όπου υπάρχει μια πειθαρχημένη κατάσταση, είναι προτιμότερο παρά να περιμένει να παρεμβαίνει η αστυνομία και να δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε πετύχει τόσα πολλά που δεν θα πρέπει να με μια προχειρότητα τώρα να καταστρέψουμε αυτά που έχουμε χτίσει, αλλά αντίθετα να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον κόσμο και τις ελευθερίες που μπορεί να έχει, αλλά ταυτόχρονα και να εγγυηθούμε ότι δεν θα πάμε πίσω στην κατάσταση την οποία βρισκόμασταν πριν εφαρμόσουμε τον κατοίκον περιορισμό. Ναι. Γιατί είναι εύκολο να πάμε εάν δεν προσέξουμε. Ναι, σίγουρα. Και όπως είπα ότι μια ελεγχόμενη κατάσταση μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Να τολμήσω να ρωτήσω εσάς, κύριε Βονιάτη, που είστε ο ειδικός, από το προσκύνημα των εικόνων μπορεί να μεταδοθεί ο ιός? Σίγουρα, εάν περάσουν τόσοι πολλοί και δεν καθαρίζονται οι εικόνες κάθε φορά που κάποιος προσκυνά, ναι, είναι εύκολο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εξ επαφής μπορεί και από τα υγρά μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. Άρα το προσκύνημα των εικόνων ειδικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φροντίζουν να γίνεται με τη δεούσα προσοχή. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα επισέλθω σε άλλα θεολογικά θέματα. Ναι, ναι. Εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι μπορούμε να ανοίξουμε τις εκκλησίες κάτω από κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες να εγγυούνται ότι δεν θα υπάρχει τέτοιος συγχρονισμός που θα δημιουργεί προβλήματα επανόδου και επανεφάνισης του ιού. Εναπόκειται και στην ίδια τη συμπεριφορά των πιστών, κύριε Βονιάτη. Ακριβώς. Ναι. Και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν οι εκκλησίες μπορούν να συνεργαστούν με τη Διαχειριστική Επιτροπή, Επιδημιολογική Επιτροπή, ώστε να πάρουν τις σωστές οδηγίες και να υπαρθούν οι σωστές αποφάσεις. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν ποτέ οι εκκλησίες, για όνομα. Ναι. Απλώς πρέπει να ανοίξουν κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Τώρα, γενικά πάμε πάρα πολύ καλά βάσει των δεδομένων. Θα ήθελα να δούμε και δύο γραφικές παραστάσεις που έχετε αναρτήσει στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook και να μας τις εξηγήσετε, κύριε Βονιάτη. Να δούμε την πρώτη σας, παρακαλώ. Η ημερήσια επίπτωση κρουσμάτων και θανάτων από COVID. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι η ημερομηνία η δεύτερη, 24/5, είναι λάθος, έπρεπε να είναι 24/4. Ναι, έχει ένα λάθος. Ναι. Άρα από... Απλώστατα, επειδή γίνεται καθημερινή, πώς το λέμε,
ανανέωση κάπου έφυγε. Άρα από 9 Τρίτου μέχρι 24 Τετάρτου. Ακριβώς. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε μια σημαντική πτώση των κρουσμάτων, η οποία ξεκινά ουσιαστικά, η μεγάλη πτώση ξεκινά από τις 14 Τετάρτου, τις τελευταίες 12 μέρες, ναι, που σημαίνει είμαστε στην περίοδο αυτή που πλέον δεν φαίνεται να επανέρχονται πολλά κρούσματα. Σημαίνει ότι είμαστε σε μια περίοδο ασφάλειας, ότι δεν θα έχουμε πολλές μεταδόσεις κρουσμάτων. Αυτή είναι η γραφική παράσταση βέβαια. Ναι. Πίσω από αυτή τη γραφική παράσταση βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Υπάρχει το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι τα κρούσματα από ιχνηλάτηση έχουν μειωθεί σημαντικά και μάλιστα χθες δεν είχε κανένα κρούσμα από ιχνηλάτηση στις 26. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την γραφική παράσταση. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι ότι δεν έχουμε δεύτερο γενή κρούσματα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε μετάδοση του ιού. Ναι. Αυτό σημαίνει. Από τα, ανιχνευόμενα κρούσματα. Ασυμπτωματικοί όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ασυμπτωματικοί, αλλά οι αριθμοί δεν είναι μεγάλοι. Από τα 7 χτεσινά... συγχωρείτε, να δω τον αριθμό ακριβώς. Ναι. Μιλάμε από τα 6 χθεσινά μάλλον κρούσματα. Δεν είχαμε, είχαμε μόνο 3 από τα κρούσματα. Ναι. Ήταν από εισαγόμενα, ναι, που ήθελα από το εξωτερικό. Ναι, ναι. Ναι, ήταν 3 συν 4. Και από τα υπόλοιπα, ήταν μέσω των μελετών που γίνονται και δεν είχαμε ούτε πάλι επαγγελματία υγείας. Μάλιστα. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι οι αιστείες που είχαμε έχουν ξεπεραστεί. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αιστείες όπου γίνεται μετάλλωση του ιού. Ναι, κατανοητό αυτό. Τώρα, υπάρχει και η δεύτερη κάρτα, κύριε Βονιάτη. Αυτή μας δείχνει τους θανάτους στη χώρα μας. Ναι, ναι. Αυτή η δεύτερη κάρτα... Και τη θνητότητα, ναι. Με συγχωρείτε, γιατί την έχω και εγώ μπροστά μου εδώ. Ναι. Είναι η θάνατη και η θνητότητα, αλλά και τα συγκεντρωτικά κρούσματα. Όσον αφορά τους θανάτους, παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ημερήσια επίπτωση, δηλαδή και συγκεντρωτικά δεν υπερέβησαν τα 20. Περιλαμβανομένων και αυτών που δεν ήταν η πρωτογενής αιτία θανάτου ο κορονοϊός. Επίσης, αυτό που έχει σημαντικό που φαίνεται στην κίτρινη γραμμή, ναι, είναι ότι η θνητότητα παραμένει γύρω στο 2%, είναι κάτω από το 2,5 και παραμένει σταθερά εδώ και 15 μέρες πάλι. Προηγουμένως είχε φτάσει μέχρι και το, είχε ξεπεράσει και το 3%. Αυτό δείχνει ότι καταφέραμε να περιθάλψουμε σωστά όσους είχαν ανάγκη και να αποφύγουμε θανάτους. Παρόλο την αύξηση των κρουσμάτων που συνεχίστηκε και έφτασε, έχει υπερβεί τους 800, έχουμε 817 τώρα, εν τούτης η συνειδητότητά μας παραμένει χαμηλή. Όλα αυτά είναι ακριβώς αυτά που πετύχαμε με τον κατοίκον περιορισμό, αλλά ναι, επειδή δεν είχαμε πάρα πολλά αυξημένα κρούσματα σε τέτοιες μορφές που να χρειάζονται περίθαλψη σε μονάδες εντατικής, άρα μπορέσαμε να τα αποκριθούμε, να περιθάψουμε σωστά και να σώσουμε ζωές. Ήταν ένα στοίχημα το οποίο κερδίσαμε, μας το έχετε ακριβώς πει και άλλη δηλαδή φορά. Έχουμε πετύχει και τους δύο στόχους. Στο ένα, να οριζοντιώσουμε την καμπύλη μας όσο μπορούμε και στο δεύτερο, να αποφύγουμε
ανεπιθύμητους θανάτους. Ναι. Τώρα, τι θα πρέπει να μας ανησυχεί με τη χαλάρωση των μέτρων και ποιο θα είναι το διακύβευμα στην πρώτη φάση, κύριε Βονιάτη, και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, αυτό που θα ανησυχεί είναι να μην χαλαρώσουμε τα προσωπικά μέτρα προστασία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή θα χαλαρώσουν κάποια μέτρα θα αρχίσουμε να συναναστρεφόμαστε όπως στο παρελθόν, δηλαδή αρχίσουμε τις χειραψίες, τις αγκαλιές, τα φιλήματα με τους φίλους μας, με τους συμπολίτες μας, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τις αποστάσεις, να φοράμε τη μάσκα όταν πηγαίνουμε στην υπεραγορά και σε χώρους όπου υπάρχει μεγάλος συγχρονισμός. Άρα αυτό είναι η βασική αρχή. Δεν χαλαρώνουμε τα μέτρα προσωπικής προστασίας. Μάλιστα, μέτρα αυτοπροστασίας. Η χαλάρωση θα σημαίνει ίσως περισσότερη ελευθερία στις κινήσεις, στις διακινήσεις μας, στις μετακινήσεις μας. Σε μεταγενέστερο στάδιο εννοείται, στις 2 εβδομάδες. Ναι, σίγουρα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βονιάτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ερωτηματικά έγινε ο θάνατος Δίμηνου Βρέφους, το οποίο έχασε τη μάχη για τη ζωή από κοκκίτη το πρωί της περασμένης Πέμπτης στο Μακάριο Νοσοκομείο. Μαζί μας τηλεφωνικός ο Δ. Αβραάμ Ηλία, διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ηλία. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι συνέβη με το θάνατο του Δίμηνου Βρέφους? Η οικογένεια κάνει λόγο για ιατρική αμέλεια και εξετάζει νομικά μέτρα. Ναι, δυστυχώς είχαμε μια τραγική εξέλιξη του Δίμηνου Βρέφους, το οποίο χάθηκε από κοκκίδι. Να πούμε ότι ο κοκκίδις είναι ένα νόσημα το οποίο σκοτώνει πάνω από 100.000 παιδιά το χρόνο παγκόσμια. Υπάρχει εμβόλιο και η καλύτερη θεραπεία είναι ο εμβολιασμός, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον κοκκίτη. Αυτό το μικρό, το βρέφος το 2 μηνών, μπήκε σε καλή γενική κατάσταση, διαγνώστηκε από το πρώτο 24ωρο ότι είχε κοκκίτη. Η θεραπεία του κοκκίτη είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία, δηλαδή ανάλογα με το σύμπτωμα που παρουσιάζει είναι και η ανάλογη θεραπεία. Οι πιο συχνές επιπλοκές είναι από το αναπνευστικό, μπορεί να κάνει άπνιες το παιδί, μπορεί να κάνει πνευμονία, μπορεί να κάνει εγκεφαλοπάθεια με σπασμούς, εγκεφαλική αιμορραγία. Το παιδί δεν έκανε κάτι από αυτά στα αρχικά στάδια, ήταν καλή η κατάστασή του. Δυστυχώς επιδεινώθηκε τάχιστα την προηγούμενη Τετάρτη, δηλαδή λίγες 6 μέρες μετά που ήταν νοσηλευόμενο. Ναι. Και το λέμε ότι επιδεινώθηκε γιατί επιδεινώθηκε και αναπνευστικά αλλά και εργαστηριακά. Παρουσίασε μία επιπλοκή που λέγεται λευκοκυττάρωση και μάλιστα λέγεται το κακοήθης λευκοκυττάρωση. Δηλαδή είναι μία ασυνήθιστη επιπλοκή αντίδρασης του μυελού των οστών στην τοξίνη του κοκκίτη, με αποτέλεσμα να ανεβάζει τα λευκά σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα τα οποία είναι ασύμβατα με τη ζωή. Το παιδί εισήχθη στην εντατική πέδων, δεν διασωληνώθηκε άμεσα, μπήκε σε CPAP, είναι μια μηχανή που δίνει οξυγόνο με μεγαλύτερη πίεση στο μωρό. Στη συνέχεια παρουσίασε επιδείνωση της κλινικής του εικόνας αλλά και της εργαστηριακής, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί λίγες ώρες, 5 ώρες μετά, 5-6 ώρες μετά, και στη συνέχεια επειδή παρουσίασε και μεγάλη αύξηση των λευκών, έγινε και αφημαξιομετάγγιση, δηλαδή αφαιρέθηκε το αίμα και προσθέθηκε άλλο αίμα. Είναι μια θεραπεία που προτείνεται όταν έχεις να κάνεις με αυτή τη σπάνια επιπλοκή, η οποία σπάνια επιπλοκή έχει πάρα πολύ ψηλή θνητότητα. Παρ' όλα αυτά το παιδί δεν τα κατάφερε και με αποτέλεσμα να το χάσουμε, που είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Είναι το πρώτο παιδί που χάνουμε από κοκκίτη. Είχαμε πριν 1,5 μήνα άλλο παιδάκι που νοσηλεύσαν στον παιδιατρικό θάλαμο, γι' αυτό 2-3 μηνών, αλλά πήγε καλά. Από ό,τι θυμάμαι δεν είχαμε άλλο θάνατο από κοκκίτη και δεν είχαμε και άλλο παιδί που να κάνει αυτή την σπάνια αλλά σοβαρή και μη αναστρέψιμη επιπλοκή. Ναι, κύριε Ηλία, το παιδί είχε διαγνωστεί από την αρχή για κοκκίτη ή νοσηλεύτηκε ως υποπτοκρούσμα κορονοϊού στο νοσοκομείο?
ναι, τα παιδιά τα οποία έχουν τον παροξυσμικό βήχα και χρειάζονται νοσηλεία, και αυτό το παιδί, επειδή είχε μείνει και στη μονάδα δικής νοσηλείας Νεογνώ για 37 μέρες από ό,τι θυμάμαι, το νοσηλεύσαμε στον θάλαμο των ύποπτων περιστατικών, όπως τηρούμε το πρωτόκολλο που κουβάζουμε όλα τα ύποπτα περιστατικά. Το πρώτο 24ωρο είχαμε το αποτέλεσμα ότι ήταν κοκκίτης το παιδί, ήδη έπαιρνε αντιβίωση από την παιδίατρο του, η οποία όμως αντιβίωση δεν επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου, αλλά μειώνει την μεταδοτικότητα του κοκκίτης σε άλλα άτομα. Και το παιδί δύο μέρες μετά, τρεις ημέρες μετά, που βγήκε και το αποτέλεσμα του κορονοϊού και ήταν αρνητικό, μεταφέρθηκε στον άλλο παιδιατρικό θάλαμο, όπου εκεί συνέχισε την νοσηλεία του και τη θεραπεία με εισπνεώμενα και χορήγηση οξυγόνου, αν και εφόσον το απαιτεί, το που δεν το απαιτούσε πάντα, ήταν πολύ λίγες φορές που χρειάστηκε να πάρει οξυγόνο. Και δυστυχώς παρουσίασε αυτή τη σπάνια επιπλοκή και επιδείνωση της κατάστασης του. Συνεπώς λέτε εσείς ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση έτσι, στην αντιμετώπιση, στη θεραπεία, στη χορήγηση θεραπείας στο βρέφος. Σε ποια ηλικία, γιατρέ, χορηγείται το εμβόλιο? Το εμβόλιο ξεκινούμε να το εμβολιάζουμε στην ηλικία των 2, 4 με 6 μηνών. Δηλαδή γίνεται 2 μήνες, 4 μήνων και 6 μηνών το βρέφος. Δεν είχε προλάβει το βρέφος αυτό δηλαδή να εμβολιαστεί? Στην ηλικία των 18 μηνών κάνουμε την αναμνηστική δόση. Αυτό το παιδί δυστυχώς δεν επρόλαβε να εμβολιαστεί και η σύστασή μας τώρα είναι για να καλύψουμε αυτά τα μωρά, τα οποία είναι τους πρώτους μήνες της ζωής, με την πιθανότητα του κοκκίτη, γιατί ο κοκκίτης είναι κάτι που υπάρχει στην κοινότητα. Ο κοκκίτης είναι ένα νόσημα που στους ενήλικες συνήθως εκδηλώνεται με παροξυσμικό βήχα χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές. Για να καλύψουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά, τα μικρά, τα βρέφη, έως ότου αρχίσει ο εμβολιασμός, συστήνουμε να γίνεται εμβολιασμός στην έγκυο μητέρα, ο οποίος εμβολιασμός γίνεται στην 27η με 28η εβδομάδα κοίησης και συστήνουμε να γίνεται σε κάθε κοίηση. Άρα λοιπόν είναι το μόνο που μπορούσε να προληφθεί. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, γιατί δυστυχώς έχουμε και σπάνιες επιπλοκές και στην Κύπρο ειδικά μπορεί να χάσουμε και παιδιά σπάνια από κοκκίτη. Δεν θυμάμαι εγώ να χάσαμε άλλο παιδί τα τελευταία χρόνια από ό,τι θυμάμαι με κοκκίτη, παρόλο που νοσηλεύουμε κάθε χρόνο γύρω στα 4-5 παιδιά με κοκκίτη. Επομένως θα παρακαλέσω να κάνουμε τον βασικό εμβολιασμό των παιδιών. Η άρνηση των εμβολίων θα είναι καταδικαστική για τα παιδιά, αλλά και για το περίγυρο, και να εμβολιάζονται και οι έγκυες γυναίκες για κοκκίτη, για να μην ξανασυμβεί αυτό το θλιβερό γεγονός. Ως μέσο πρόληψης, μάλιστα. Και το κάτι τελευταίο, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο από τα κρούσματα από παιδάκια? Υπό αυτά κρούσματα έχουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι και από τη Λεμεσό, το οποίο περιμένουμε τα αποτελέσματα του. Τι ηλικία έχει το παιδί? Είναι νομίζω 3 χρονών. Δεν έχουμε περιστατικά. Ο θάλαμος των ύποπτων περιστατικών νοσηλεύεται μόνο αυτό το παιδάκι. Είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τη γενική εικόνα μείωσης των περιστατικών του κοκκίδη. Λοιπόν, του κορονοϊού. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέδρευσε σήμερα σύσκεψη στο Προεδρικό για την επαναλειτουργία των δικαστήριων. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Καμεναρίδης. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κύριε. Σύσκεψη ήταν προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Γενικού Εισαγγελέα, του Πρόεδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Πρόεδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη, όπως έχεις προαναφέρει, με τους μεθυντίστα, οι οποίοι ήταν παρόσεις και εκμεθυντίστες. Ξεκίνησε στις 10 το πρωί από την Προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Βεβαίως η ατζέντα σήμερα ήταν για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και με τους τρόπους, βεβαίως με την πανδημία του κορονοϊού, και πώς θα αντέξουν τα δικαστήρια και πότε θα λειτουργήσουν με τα πρωτοκολλητία, πότε θα ξεκινήσουν οι δικάσιμες υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων σε όλες τις βαθμίδες, από υπαρχιακό μέχρι και το ανωτάτο. Βεβαίως το ανώτατο δικαστήριο είναι εντελώς ανεξάρτητο και το ίδιο, σύμφωνα και με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, το ίδιο αποφασίσει
τετάρτου οίκου του. Να αναφέρουμε επίσης στη σύσκεψη αυτή προηγήθηκε και η σύσκεψη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την Παρασκευή το απόγευμα, που είχαν τη συνάντηση οι εμπλεκόμενοι και για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Και όπως έχουμε ενημερωθεί πριν λίγο, Στέφανη, και αύριο εκ νέου συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικό στις 11 συγκεκριμένα το πρωί με θέματα απονομής δικαιοσύνης. Περιλαμβάνεται το θέμα δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώρηση στο πρωτοπολιτείο, γιατί αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν στα δικαστήρια είναι από την επόμενη μέρα που θα ανοίξουν τα δικαστήρια όλοι οι δικηγόροι να πάνε στο πρωτοπολιτείο να καταθέσουν υποθέσεις. Επίσης, δύο προτάσεις νόμου για αναστολή ημερομηνίας πληρωμής τελών από δικηγόρους για επαγγελματική άδεια και αναστολή προθεσμίων σε διαδικασίες προς διευκόλυσης πολιτών και δικηγόρων, δηλαδή αναστολή προθεσμίων, που είναι σημαντικό γιατί όσο γνωρίζω, παρόλο που δεν έχουμε την νομική ψυχή, όσο γνωρίζω έχουν 14 ημέρες από μια συγκεκριμένη απόφαση να προχωρήσουν σε έφεση, και βεβαίως αυτή η προθεσμία θα υπάρχει μια χαλάρωση, Στέφανη. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Να δούμε στο σημείο αυτό τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Σαββίδη μετά το πέρας της σύσκεψης. Έγινε μια ενημέρωση για το πώς κινηθήκαμε και πώς το ανώτατο δικαστήριο ρύθμισε της λειτουργίας των δικαστηρίων για όλη αυτή την έκριθμη περίοδο. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων, πολύ επικοδομητική, ακούστηκαν εισηγήσεις και απόψεις. Η κοινή συνισταμένη όλων των παρευρεθέντων ήταν ότι υπάρχει από όλους η βούληση έτσι ώστε τα δικαστήρια να επανέλθουν στην πλήρη λειτουργία τους το συντομότερο δυνατόν. Κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να γίνει πάντοτε μέσα στα πλαίσια και των υπόλοιπων χαλαρώσεων, καθώς και των υπόλοιπων κανονισμών που θα εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια της επαναφοράς στην κανονικότητα. Εννοείται ότι για τα της λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Δικαστήριο αυτό καθεαυτό, γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχει ένας πλήρης σεβασμός στην πλήρη ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Έγιναν διάφορες συζητήσεις τόσο για τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοκολλητίων και πώς θα μπορούσε ενδεχομένως και η κυβέρνηση να βοηθήσει στο να μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία πιο γρήγορα. Το ίδιο έγινε και για το θέμα της διεξαγωγής κάποιων ακροάσεων. Έγινε εκτεταμένη αναφορά στο θέμα της εισαγωγής της δυνατότητας της ηλεκτρονικής καταχώρησης δικογράφων, κάτι για το οποίο ανέλαβε ο Υπουργός Καινοτομίας να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, μια πλατφόρμα, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία σε μερικές εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουν να περιοριστεί η αναγκαιότητα παρουσίας κόσμου στα πρωτοκολλητεία. Επίσης, γίνεται μια μελέτη για να τροποποιηθεί η διαδικασία για την υπογραφή των ενόρκων δηλώσεων, έτσι ώστε και εκεί να μην χρειάζεται απαραίτητα να μεταβαίνει ο πολίτης στο δικαστήριο, που μέχρι τώρα είναι ο μόνος χώρος στον οποίο μπορούν να υπογραφούν ενόρκες δηλώσεις. Γίνεται επίσης πολλή προεργασία και σκέψη για να δημιουργηθεί
η δυνατότητα κάποιες δίκες να γίνουν με τηλεφωνικές, με τηλεδιασκέψεις. Εκεί κυρίως σε πρώτο στάδιο που δεν θα συμμετέχουν οι κατηγορούμενοι και μάρτυρες. Εκεί όπου είναι ακροάσεις σε πρώτο στάδιο και εκεί που είναι λίγα τα άτομα που συμμετέχουν. Όλα αυτά χρειάζονται και υλικοτεχνική προετοιμασία, αλλά και ενδεχομένως και σε κάποιο βαθμό νομοθετική αλλαγή. Για το σκοπό αυτό επιβεβαιώθηκε η απόφαση για να γίνει μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων και η Βουλή, η οποία είχε και αυτή εγείρει το θέμα στην Επιτροπή Νομικών που συζητήσαμε την Παρασκευή, για να μπορέσουμε να δώσουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στον Υφυπουργό Καινοτομίας και να τα προχωρήσει για να τεθεί σε λειτουργία αυτή η πλατφόρμα το συντομότερο δυνατόν. Η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα εξελίξεων. Αύριο θα συνέλθει σε νέα συνεδρία η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, η οποία θα συζητήσει τα θέματα που εκκρεμούν ενώπιον της, μεταξύ των οποίων και δύο προτάσεις νόμου που αφορούν θέματα αναστολής της περίοδου που προβλέπεται στους νόμους για παραγραφή και μια τροποποίηση του περιδικηγόρων νόμων, που αφορά την ανανέωση της άδειας των δικηγόρων. Την Τετάρτη, όπως ξέρετε, θα γίνει η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία θα τεθεί και το θέμα χαλάρωσης πιθανώς των μέτρων και βεβαίως με το, υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα, όπως έχω αναφέρει, του χειρισμού των υποθέσεων και της λειτουργίας των δικαστηρίων, θα αποφασίσει πώς προχωρούμε. Πρόθεση, επιθυμία και βούληση όλων μας είναι να συνεχίσουν τα δικαστήρια να εργάζονται, να επανέλθουν στην ομαλότητα με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και στον γρηγορότερο δυνατό χρόνο, γιατί είναι ουσιαστικός πυλώνας ενός κράτους δικαίου η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Εβδομάδα λοιπόν σημαντικών αποφάσεων και εξελίξεων, αυτή που διανύουμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τους ελέγχους για παραβίαση του διατάγματος της κυβέρνησης σε σχέση με την απαγόρευση των αχρίαστων διακινήσεων. Είχαμε μεγάλο αριθμό παρακοής των διαταγμάτων. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Φλωρίδου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον απολογισμό του Σαββατοκύριακου. Ποιο είναι? Ναι, το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν 297 καταγγελίες όσον αφορά μετακινήσεις πολιτών μετά από 14.384 ελέγχους. Όσον αφορά υποστατικά υπήρξαν 5 καταγγελίες, σύνολο 1.933 ελέγχους. Οι 297 καταγγελίες αφορούσαν πεζούς και οχήματα? Πεζούς και οχήματα, ναι, με την μερίδα του Λέοντος να είναι στη Λεμεσό με 46 καταγγελίες και ακολουθεί η Λευκοσία με 40 καταγγελίες. Ναι. Γενικά, γιατί παρατηρείτε αυτό, σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση, κύριε Ανδρέου, ο κόσμος έχει κουραστεί από την καραντίνα ή έχει ξεθαρέψει βλέποντας ότι υπάρχει σημαντική μείωση των κρουσμάτων? Ναι, κοιτάξτε, μιλούμε μόνο για την Κυριακή. Που από μια μικρή μελέτη που έχω κάνει στους αριθμούς αυτούς και τις προηγούμενες μέρες φαίνεται ότι ειδικά τις Κυριακές και την προηγούμενη Κυριακή αλλά και την προπροηγούμενη Κυριακή φαίνεται ότι υπήρξε μια μικρή αύξηση των καταγγελιών. Τώρα είναι άγνωστο για ποιο λόγο τις Κυριακές συμβαίνει αυτό σε σύγκριση με τις καθημερινές. Ναι. Τώρα, Κυριακές, Σαββατοκυριακά, για πολλούς έχουν γίνει ίδιες μέρες, κύριε Ανδρέου, ειδικά για όσα είναι στο σπίτι και δεν βγαίνουν. Είναι το ίδιο, έχουμε χάσει δηλαδή όλοι το λογαριασμό πια. Τώρα, να μας πείτε και πού βρίσκεται η υπόθεση του Μητροπολίτη Μόρφου. Ολοκληρώθηκε η έρευνα και πάει ο φάκελος στο Γενικό Εισαγγελέα? Ναι, όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές, οι δύο υποθέσεις που αφορούν τους δύο Μητροπολίτες
Η μία έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον Μητροπολίτη Τρεμιζούντος και βρίσκεται στο αρχηγείο αστυνομίας. Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, αυτή ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί. Αναμένεται ενδεχομένως μέχρι αύριο να ολοκληρωθεί και να σταλεί στο αρχηγείο. Μετά που θα μελετηθεί, και δύο υποθέσεις που θα μελετηθούν, θα σταλούν στο Γενικό Εισαγγελέα για να δώσει τις οδηγίες για τον παραπέρα χειρισμό των υποθέσεων. Μάλιστα. Και με το άλλο περιστατικό στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στη Μονή Αγίου Γεωργίου στην Ερήμη, τι γίνεται? Ναι, όσον αφορά το θέμα αυτό, οι εξετάσεις ακόμα συνεχίζονται. Έχουν ήδη ανακριθεί 20 πρόσωπα. Ενώ να σημειώσουμε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εντοπιστεί κάποια πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε κάποιες αναστήσεις με τρόπο ώστε ενδεχομένως να διαπράξονται κάποια ποινικά αδικήματα. Και τι εννοώ με αυτό, ότι κάποιοι μας. Από αυτούς προβαίνουν σε κάποιες αναστήσεις όπως έχω αναφέρει, προκαλώντας ή διεγείροντας άλλα πρόσωπα να διαπράξουν ποινικά δικήματα και να παραβιάσουν σχετικά συγκεκριμένα τα σχετικά διατάγματα. Όταν λέτε προκαλούν, δηλαδή με ποιο τρόπο? Προκαλούν, διεγείρουν, δηλαδή λένε σε άλλα πρόσωπα να διαπράξουν αδικήματα. Παράδειγμα, πηγαίνετε στην εκκλησία και δεν υπάρχει πρόβλημα, ή καλούμε να έρθετε στην εκκλησία να εκκλησιαστείτε. Απευθύνουν κάλεσμα ή παρακινούν άλλους να πάνε στις εκκλησίες. Μάλιστα, μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, εξηγήστε μας τι συμβαίνει σε σχέση με μήνυμα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς, το οποίο μάλλον υποστηρίζει πως άγνωστοι ζητάνε από ανυποψίαστους πολίτες να δοκιμάζουν μάσκες οι οποίες είναι εμποτισμένες όμως με ναρκωτικές ουσίες με απότερο σκοπό να μπουν στα σπίτια τους και να τους ληστέψουν. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες, κύριε Ανδρέου? Πρόκειται για fake news ή όντως έχει συμβεί, έχει παρατηρηθεί κάποιο περιστατικό? Ναι, όσον αφορά το θέμα αυτό, μέχρι στιγμής δεν έχει κατεγραφεί κανένα περιστατικό αυτού του είδους, ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη ή καταγγελία που να αφορά τη συγκεκριμένη δράση. Έχουμε δει αυτό το δημοσίευμα, την ανάκτηση σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Σάββατο. Χθες μετά είχαμε κάποια τηλεφωνήματα από διάφορους πολίτες οι οποίοι ανησυχούσαν. Είχαμε εκδώσει και μία ανακοίνωση όσον αφορά το θέμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει κανένα λόγος ανησυχίας, εμείς καλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υποψιασμένο και αν έρθει οτιδήποτε στην αντίληψή του, οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που φαίνεται να έχει σχέση με την πληροφορία αυτή, να το αναφέρει, να το καταγγέλει αμέσως. Σίγουρα, να επικοινωνεί αμέσως με την αστυνομία. Ναι. Να αναφέρουμε ότι στην επαρχία Λεμεσού υπήρξαν κάποια άλλα κρούσματα, συγκεκριμένα τρεις συμπολίτες μας είχαν καταγγείλει στην αστυνομία ότι είχαν δεχθεί τηλεφωνήματα από εταιρεία, από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου, όπου τους καλούσαν να... τους έλεγαν ότι προτίθεται να κάνουν δωρεάν απολύτως τις κατοικίες τους, στην απουσία τους φυσικά. Είχαν επικοινωνήσει οι πολίτες αυτοί με την αστυνομία. Φαίνεται ότι από τις εξαιρέσεις που έχουν γίνει, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου είναι αριθμός ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος, είναι showbiz συγκεκριμένα. Και φαίνεται ότι οι προθέσεις του συγκεκριμένου ήταν να διαπράξει ενδεχομένως ποινικά αδικήματα. Γι' αυτό και οι συμπολίτες μας, ευτυχώς, που είχαν υποψιαστεί όσον αφορά πιθανόν να θέματα αυτά και οι εξαγγελίες αυτές να ήταν ψευδείς και είχαμε προβεί εμείς σε διάφορες ενέργειες ώστε να μην συνεχιστεί το θέμα αυτό με δημοσίευση του σχετικού. Και στη Λεμεσό και τα τρία αυτά περιστατικά, τα τρία αυτά τηλεφωνήματα. Ναι, οι τρεις καταγγελίες, οι οποίες ευτυχώς ήταν μεμονωμένες, ήταν σε τρεις περιπτώσεις, όμως αν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έγινε αυτή η κλίση και αυτή η πρόταση, είναι καλά επικοινωνία με την αστυνομία να μας ενημερώσουν, γιατί ενδεχομένως πρόκειται για πρόσωπα τα οποία πιθανόν να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει καμία επίσημη δράση από επίσημο φορέα, ούτε για απολυμάνσεις σε σπίτια, αλλά ούτε και για να δώσουν μάσκες στους πολίτες. Ακριβώς έτσι. Να είναι υποψιασμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλό υπόλοιπο. Τώρα, σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λευκοσία. Πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κύριε Γετσί, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φλωρίδο. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, πείτε μας. Εμείς δεχτήκαμε μια κλίση λίγο πριν τις 9 ψυχές για πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην Πάλασσα και στην Χόρτα
σε συγκεκριμένο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Έγινε ως ήθιστη ανταπόκριση από έναν πυροσβεστικό όχημα με τριμελή ομάδα και κατά τη διαδρομή, πριν φτάσει στο μέρος στο οποίο εκδηλώθηκε το επεισόδιο, αρκετά πριν φτάσει την είσοδο του συγκεκριμένου χωριού, το όχημα δέχθηκε επίθεση, πετροβολισμό ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να σπάσει ο ανεμοθόρακας και φράσματα γυαλιού να μπουν στα μάτια του υπεύθυνου της εξόδου, του αρχιπυροσβέστη, ως επίσης και μια συναδέλφου η οποία ήταν αναβάτης στο όχημα. Να πω ότι αμέσως το όχημα κατευθύνθηκε προς το Τμήμα Ατυχημάτων και Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και είχαμε ενεργοποιήσει δεύτερον όχημα ώστε να ανταποκριθεί στην Πυρκαγιά. Εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο έγινε αφαίρεση, επέμβαση και αφαίρεση των φρασμάτων γυαλιού από τον υπεύθυνο της εξόδου. Επίσης, πολύ ελαφρύ τραυματισμό είχε η συνάδελφος, η οποία την ίδια ώρα είχε αναπολυθεί και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες φυσικά. Και από ότι σήμερα το πρωί ο συνάδελφος είχε επισκεφθεί το Μακάριο Νοσοκομείο, όπου εκεί υπάρχει οφθαλμολογική κλινική για περαιτέρω εξετάσεις. Η διάγνωση των γιατρών είναι ότι το ένα μάτι από τα δύο φέρει πιο σοβαρό τραυματισμό στον κερατοειδή και η γνωμάτευση δεν θα χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη επέμβαση παρά μόνο φαρμακευτική αγωγή και χρόνο τους ώστε να επανέλθει ο συνάδελφος για να βρει πίσω την υγεία του ουσιαστικά. Ναι. Ευτυχώς, κύριε Κερτσή. Πάντως είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα αυτή η ενέργεια. Αναζητείτε από την αστυνομία το πρόσωπο αυτό, κύριε Κερτσή, ή έχει συλληφθεί, γνωρίζετε? Καταρχάς, εμείς ως πυροσβεστική υπηρεσία καταδικάζουμε και το λιγότερο που μπορούμε να ονομάσουμε αυτά τα άτομα είναι ανεγκέφαλα. Στην ουσία, κυρία Φτωρίδου, εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε, τα μέλη μας δεν είχαν αντιληφθεί καν τι είχε συμβεί. Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος, που τραυμαρίστηκα, διαπιστώθηκε ότι είχαν δεχθεί πετροβολισμό. Θεωρούμε ότι ήταν ως μία ενέδρα στην είσοδο του συγκεκριμένου χωριού για να απειληθούν τα μέλη μας. Από εκεί πέρα, να πω ότι οι συνάδελφοι της αστυνομίας από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μας, είχαν ειδοποιηθεί, είχαν φτάσει μεγάλες δυνάμεις στον χώρο εκεί και συνεχίζουν για το ανακριτικό έργο βάσει του μαρτυρικού υλικού. Και θα συνεχίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερτσή, για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Πάμε στην Ελλάδα τώρα. 4 νέοι θάνατοι καταγράφονται εκεί και 11 νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. Πάμε στην Αθήνα και τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Φωκιανό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι στους 136 έφτασαν πλέον τα θύματα από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξαν σήμερα και άλλοι δύο ασθενείς. Πρόκειται για μια γυναίκα 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και ένας 80χρονος, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη. Χθες, Στέφανη, ανακοινώθηκαν 11 νέα κρούσματα του ιού στην Ελλάδα, με τον συνολικό αριθμό να είναι 2.517. 46 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 64 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ, Στέφανε, να πούμε ότι αύριο στις 6 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει το σχέδιο για τη μετάβαση στην νέα κανονικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο θα ξεδιπλώνεται σε επιμέρους στοχευμένες φάσεις διαδοχικά τους μήνες που έρχονται, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αρχικά αναμένεται να ανοίξουν κομμωτήρια και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ενώ με απόσταση θα ανοίξουν και όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης εκτός των πανεπιστημίων. Ακολούθως οι μεγάλες επιχειρήσεις, η εστίαση
Και τέλος, Στέφανη, ξενοδοχειακές μονάδες. Αλλά όλα αυτά βέβαια mm-hmm. υπό την αίρεση της mm-hmm. επιδημιολογικής ύφεσης έτσι. Στην Ελλάδα. Σταδιακά, Στέφανη. Γιώργο, θα γίνουν όλα αυτά, όπως και εδώ στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ στα του καιρού. Για τη συνέχεια, αναλυτικά η πρόγνωση από τον κύριο Ιάσονα Χριστοδούλου, λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Καλή εβδομάδα. Έθριος ο καιρός σήμερα. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό για το υπόλοιπο, για το απόγευμα και το βράδυ? Ναι, στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος ο καιρός. Κάποιες τοπικά ψημένες νεφώσεις στα ορεινά, ενδεχομένως στις επόμενες λίγες ώρες του απογεύματος να μας δώσουν μεμονωμένες βροχές με μια μικρή πιθανότητα κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Απόψε και πάλι θα έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Τοπικά ενδεχομένως να σχηματιστεί αεριομύχλη και χαμηλή νεφώση, ωστόσο όχι κάτι το ιδιαίτερο, με θερμοκρασίες παρόμοιες με τις χθεσινές, 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 με 12 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο παρόμοιο το σκηνικό, στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος θα είναι ο καιρός, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασίες για αύριο 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 με 23 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη κυρίως έθριος ο καιρός, κάποιες αυξημένες νεφώσεις κάποιες μεσημβρινές ώρες, ωστόσο χωρίς βροχή mm-hmm. σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Την Πέμπτη θα έχουμε. Η θερμοκρασία την Τετάρτη στα ίδια επίπεδα με αυτά της Τρίτης. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει έτσι μια μικρή άνοδο γύρω στους 2 βαθμούς, θα έλεγα, για να κοιμανθούμε λίγο πάνω από τις mm-hmm. μέσες κλιματολογικές τιμές, που είναι γύρω στους 26 βαθμούς όσον αφορά το εσωτερικό. Mm-hmm. Ναι. Την Πέμπτη, όπως έλεγα, αρκετή συννεφιά θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της μέρας. Ενδεχομένως το βράδυ κάποιες μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές. Ενώ την Παρασκευή φαίνεται να μας επηρεάζει μια διαταραχή, οπότε αναμένουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες σε αρκετές, θα έλεγα, περιοχές με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν και θα έλεγα θα δίνα περισσότερες πιθανότητες σε ορεινά και εσωτερικό. Ναι. Όπως είπαμε, μικρή άνοδος την Τετάρτη. Όσον αφορά τη θερμοκρασία και τις επόμενες μέρες, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, θα παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα. Mm-hmm. Και χαλάει κάπως, ειδικά την Παρασκευή το σκηνικό. Την Παρασκευή είναι, φαίνεται ότι χαλάει κάπως. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, θα το παρακολουθούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Και στο σημείο αυτό, εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Καλώς ήρθατε πίσω κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Γιώργο Πέτρου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πέτρου. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους εγκροατές της τελευταία διάθεσης. Και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά. Λοιπόν, η ΟΕΒ έχει ετοιμάσει ένα οδικό χάρτη για επανεκκίνηση της οικονομίας σε συνάρτηση με τη λήψη υγειονομικών μέτρων. Αντιλαμβάνομαι ότι χωρίζεται σε τρεις φάσεις επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας. Νομίζω προβλέπει το υπόμνημα της ΟΕΒ προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ποιες είναι αυτές οι τρεις φάσεις, κύριε Πέτρου? Η πρώτη φάση αρχίζει με τον κατασκευαστικό τομέα, όπου μπορούμε να εργοδοτήσουμε χιλιάδες άτομα. Και ο στόχος είναι να εργοδοτηθούν όσο περισσότερα άτομα μπορούν από την πρώτη φάση. Έτσι, ο κατασκευαστικός τομέας είναι η πρώτη μας συζήτηση για να αρχίσουν όλα τα εργοτάξια να εργάζονται. Όχι μόνο τα μικρά, αλλά και τα μεγάλα. Έχουμε εισηγηθεί το λιανικό εμπόριο και όσα καταστήματα και επιχειρήσεις σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει σίγουρα να προχωρήσουν σε άνοιγμα. Ούτως ώστε να μπορεί να στηριχθεί ο κατασκευαστικός τομέας. Και αυτό συμπεριλαμβάνει ένα σωρό μικροεπιχειρήσεις από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, καταστήματα λιανικού εμπορίου που στηρίζουν αυτούς όλους τους επιχειρηματίες. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η αγορά να ξεκινήσει να κινείται. Mm-hmm. Όταν προχωρήσουμε και δούμε ότι όλα βαίνουν ομαλά, mm-hmm. Τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε με τη δεύτερη φάση. Mm-hmm. Στη δεύτερη φάση
θα μπορούσαμε να ανοίξουμε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, μπαρ, καφετηρίες κλπ. Όπου όμως θα μπορεί να ελέγχεται ο αριθμός των ατόμων που εισέρχονται. Τώρα με το καλοκαίρι ή με την αλλαγή του καιρού, σίγουρα αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους που είναι πιο ασφαλισμένα. Εάν υπάρχει ανάγκη να έχουν κόσμο και εντός των καταστημάτων, τότε θα πρέπει να διατηρούνται οι αποστάσεις οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής εισηγηθεί το Υπουργείο Υγείας. Αλλά πιστεύουμε ότι τώρα με τέτοιον ωραίο καιρό θα μπορούσαν αυτές οι επιχειρήσεις στη δεύτερη φάση να δραστηριοποιηθούν, ούτως ώστε να μπορέσει και ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο, διότι φαίνεται ότι έχουμε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα. Ο κόσμος δεν ήταν συνηθισμένος να κλείνεται στα σπίτια του, ενώ τώρα τους έχουμε κλείσει και βγαίνουν μόνο έξω για τα απαραίτητα. Επομένως, νομίζουμε ότι θα μπορούσε να ανοίξουν και τέτοιοι χώροι όπου μπορεί ο κόσμος να βγει λίγο από το σπίτι του. Ακολούθως πάμε στην τρίτη φάση. Όπως στην τρίτη φάση θα πρέπει να μπουν τα υπόλοιπα. Θα σκεφτούμε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις γενικά. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και ανοίγμα ένα αεροδρομίο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε έστω και τον λίγο τουρισμό που ελπίζουμε να φέρουμε φέτος. Με το άνοιγμα των αεροδρομίων νομίζω θα το πετύχουμε. Και φυσικά και επιχειρήσεις ναυτιλίας. Αν τα μέτρα, αν γίνει κλιμακωτά η χαλάρωση των μέτρων, κύριε Πέτρου, που αυτό χρονικά τοποθετείται ανά δεκαπενθήμερο, σημαίνει ότι αυτές οι τρεις φάσεις, η τρίτη φάση θα αρχίσει περίπου στα μέσα του Ιούνιου. Δεν είναι κάπως νωρίς, εκτιμάτε εσείς, να ανοίξουν τα σύνορα, αεροδρόμια και λιμάνια? Εμείς δεν έχουμε εισηγηθεί περίοδου δεκαπενθήμερα. Εμείς έχουμε εισηγηθεί τις τρεις φάσεις. Mm-hmm. Παρακολουθήστε στενά τις εξελίξεις και ακολούθησε να ανοίγει η δεύτερη φάση. Mm-hmm. Δεν έχουμε βάλει χρονικά περιθώρια ότι στις 15 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα δεύτερη φάση. Mm-hmm. Πρέπει πολύ προσεκτικά, θα αξιολογούν την κατάσταση οι ειδικοί και ακριβώς θα μπαίνουμε στην δεύτερη φάση και στην τρίτη φάση. Ναι, είναι οι δύο εβδομάδες είναι το χρονικό περιθώριο που έχουν θέσει οι ειδικοί, έτσι. Ναι, ανάλογα βέβαια και της αξιολόγησης της κατάστασης κάθε δύο εβδομάδες. Πολύ σωστά, αλλά σαν αεροδρόμια και ξενοδοχεία τα βλέπουμε ότι θα είναι λίγο πιο αργά. Τέλος Ιουνίου, ίσως αρχές Ιουλίου. Μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε τουρισμό. Ναι. Ναι. Θα χρειάζεται κάποιος προγραμματισμός. Και αυτό ένα από τα μέτρα που εισηγηθήκαμε είναι ότι πρέπει να γίνει ο οδικός χάρτης τώρα. Να ξέρουμε τι ανοίγει. Διότι κάνουμε αυτές τις εισηγήσεις εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απόφαση της κυβέρνησης τι θα ανοίξει πρώτα και τι θα ανοίξει μετά. Αλλά ο οδικός χάρτης πρέπει να αποφασιστεί, ώστε να ξέρει ο καθένας σε ποια φάση θα προχωρεί. Ναι. Αλλά με την φάση, όπως έχω αναφέρει, θα εργοδοτηθεί αρκετός κόσμος, ώστε να αρχίσει η οικονομία να κινείται. Τουλάχιστον η ντόπια. Mm-hmm. Ναι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θεωρείτε κι εσείς ότι η Τετάρτη Μαΐου είναι ορόσημο για τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Μέχρι στιγμής, διότι δεν πρέπει να περιμένουμε να μηδανιστούν τα περιστατικά. Ναι. Καμιά χώρα δεν περιμένει. Ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούμε να κινηθούμε. Πιστεύουμε ότι η Τετάρτη του μήνα ότι θα πρέπει να αρχίσουν να κινούνται. Ναι. Ναι, ωστόσο, η επανεκκίνηση θα συνυπάρξει αναπόφευκτα για ένα χρονικό διάστημα με τους κινδύνους από τον ιό, έτσι. Οπότε και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Σίγουρα γι' αυτό εισηγούμαστε ότι τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά. Δεν πρέπει ο κόσμος να αφαιθεί ελεύθερα να πράττει κατά το δοκού. Και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
και από τους πολίτες. Με γραφτό προστασία. Είναι λίγο πιο εύκολο να επιβάλλεις τα μέτρα σου. Γι' αυτό θα ζητούμε από τον κόσμο ότι πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες. Εάν τελικά αποφανθεί ότι πρέπει όλοι να φορούμε μάσκες, πρέπει όλοι να φορούμε μάσκες. Η απολύμανση σίγουρα θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους χώρους. Πρέπει να είναι ο καθένας πολύ προσεκτικός. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και δεν σηκώνει να γίνει λάθος. Αν γίνει λάθος και πάμε πίσω, θα είναι πολύ πιο μεγάλο το χτύπημα. Ναι. Και προφορικά εξαρτάται από εμάς. Ναι, και γνωρίζουμε ότι είναι εκεί ο κίνδυνος, γιατί είναι αόρατος ο εχθρός, κύριε Πέτρου. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι. Γιατί αν πιστέψουμε ότι καραδοκεί ο κίνδυνος και μετά το καλοκαίρι, πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα από τώρα, ούτως ώστε να το αποφύγουμε την δεύτερη επίθεση του αυτού του αόρατου. Ναι, ένα δεύτερο κύμα. Τι σημαίνει σε οικονομικό κόστος για την οικονομιακή, ειδικότερα τις επιχειρήσεις και τα δημοσιονομικά, κάθε μέρα που περνά με την αγορά να βρίσκεται σε παράλυση? Το κόστος είναι τεράστιο. Είχε υπολογιστεί έναν 20-25 εκατομμύρια το μήνα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά για τις επιχειρήσεις είναι πολύ δύσκολα ακόμα να υπολογίσουμε, διότι αν δεν ανοίξουμε να δούμε πώς κινείται, τώρα είναι όλα νεκρά. Αν εξαιρέσουμε τις υπεραγορές, τα άλλα όλα είναι κλειστά. Επομένως είναι μηδέν τα εισοδήματα του κόσμου. Θα ξέρουμε μετά τις 4 του μήνα, όταν θα ξεκινήσει να κινείται η οικονομία, θα ξέρουμε πού βαδίζουμε. Αλλά το κόστος τώρα για τον πρώτο μήνα είναι τεράστιο. Δεν έχει υπολογιστεί ακόμη, αλλά ξενοδοχεία είναι κλειστά, οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, επομένως είναι τεράστιο το κόστος. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε πώς θα κινηθεί ο Μάιος, και τότε θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε. Ένα μήνα εξάλλου έχει περάσει. Θα πρέπει όλοι να μετρήσουμε τις ζημίες μας και να δούμε πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα. Αλλά ευχόμαστε όλοι ότι μετά τις 4 του Μάη που θα ξεκινήσει η οικονομία να κινείται, ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Δεν επανερχόμαστε στην του κορονοϊού περίοδο. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι μετά τις 4 του Μάη δεν επανερχόμαστε στην αρχική μας κατάσταση. Μα σίγουρα θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθουμε. Ίσως χρόνος και. Ναι. Έχουμε πρακτικές επανεκκίνησης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τις δικές μας προσπάθειες. Και αυτό που εννοώ είναι να υιοθετήσουμε αποτελεσματικά μέτρα επαναλειτουργίας ζωτικής σημασίας τομής για την οικονομία. Σίγουρα, μέσα στις συζητήσεις μας προς τον Πρόεδρο έχουμε συμπεριλάβει 11 χώρες οι οποίες έχουν κινηθεί και έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες. Ορισμένες ξεκίνησαν από τα μέσα του Απρίλη, άλλες πιο αργά. Η κάθε χώρα επιβάλλει κάπως διαφορετικούς όρους. Έχουμε τις χώρες που άνοιξαν σχολεία, έχουμε χώρες που δεν άνοιξαν σχολεία και άνοιξαν η διαγωγία. Η κάθε χώρα κρίνει και αποφασίζει. Δεν είμαστε όλες οι χώρες οι ίδιες. Εμείς εδώ μια μικρή χώρα, με μικρά σχετικά καταστήματα, είναι διαφορετικοί οι κανονισμοί που πρέπει να επιβάλλουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει οι άλλες χώρες και ανάλογα να τα αναπροσαρμόσουμε στο δικό μας περιβάλλον και στο δικό μας μέγεθος. Ναι. Και όσον αφορά στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, επειδή γίνεται η σύγκριση, κύριε Πέτρου, με τις άλλες χώρες και τις οικονομίες τους, θα πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος με ένα γεσί, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έτσι, τα πήγε πάρα πολύ καλά στη σχέση με άλλες χώρες, μεγάλες της Ευρώπης, που έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό σύστημα υγείας. Ξέρετε, εμείς εγκινηθήκαμε πολύ πολύ νωρίς. Ενώ οι πλήστες χώρες που υπόφεραν καθυστέρησαν ή δεν υποτίμησαν τον κίνδυνο. Ενώ εμείς πρέπει να μπούμε και πρέπει να δώσουμε τα έψη μας στο κράτος, γιατί εγκινήθηκε τόσο γρήγορα
που ήταν απίστευτο για τα κυπριακά δεδομένα. Και ο τρόπος που κινηθήκε το Υπουργείο Εργασίας με τα επιδόματα σε λίγες μόνο μέρες, εβδομάδες, να μπορέσει να εγκαταστήσει συστήματα, τα οποία δεν είχαμε, πρέπει να πούμε, εγκαταστήσει συστήματα, να πάρουν αποφάσεις και να δώσουν έστω αυτά τα σχετικά χαμηλά επιδόματα στους ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Είχαν πάρθει αποφάσεις με τα μέτρα που επήραμε, πολύ σωστά. Δεν νομίζω εγώ ότι εγκαθυστερήσαμε, τα πήραμε στην κατάλληλη ώρα και έχουν καρποφορήσει. Γι' αυτό ρεχτήκαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Ναι, παρότι ήταν οδυνηρά τα μέτρα αυτά, αυτό ίσως μας επιτρέψει να βγούμε πιο νωρίς από αυτή την περιπέτεια με την πανδημία. Φανταστείτε αν καθυστερούσαμε στα μέτρα και έρχονταν ανεξέλεκτα από το εξωτερικό κόσμο, τι θα γινόταν. Ενώ εμπήκαν τα μέτρα, μπορεί ορισμένοι να μην μας άρεσε, γιατί έμειναν οι δικοί μας στο εξωτερικό, αλλά ήταν επιβεβλημένο και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις, που βασικά είναι το κράτος. Ναι. Και τέλος, θα θέλαμε να μας πείτε τι προνοεί η πρόταση σε σχέση με την ρύθμιση των ενοικίων, την οποία έχετε αποστείλει ήδη και στους υπουργούς και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, κύριε Πέτρου. Η πρώτη μας έννοια ήταν για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με διάταγμα. Αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έκλεισαν και δεν έχουν καθόλου εισοδήματα και εισηγούμαστε να δοθεί ένα 50% μείωσης μέχρι που τα μέτρα να ανασταλούν. Και μέχρι τέλος του χρόνου να μειωθεί στο 25%. Αυτό όμως έχουμε εισηγηθεί και αντισταθμιστικά μέτρα για τους ιδιοκτήτες, διότι δεν μπορεί να επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες όλων αυτών των κόστων. Γι' αυτό έχουμε εισηγηθεί φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, ούτως ώστε να μην έχουν να απορροφήσουν όλο τον κόστος της μείωσης. Μάλιστα. Είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει. Όποια μέτρα και αν αποφασιστούν, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα ανακάψει σε ένα μήνα η οικονομία, θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές από την πρώτη μέρα. Και εδώ λέμε κλειστές, εντελώς κλειστές. Και αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις τους, δεν είναι μόνο τα ενίκια. Για άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να εξοπλίσουν, τα ενίκια είναι ένα από τα θέματα τα οποία τους απασχολεί. Ένα από τα πολλά. Γι' αυτό έχουμε κάνει τη σύγκριση που έχουμε προαναφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πέτρου, για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κύριε Σάκη. Κύριοι, οι νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τις 54.000. Την ίδια ώρα, 5 ακόμα πολιτείες θα αρχίσουν το πείραμα της επανεκκίνησης της οικονομίας, χωρίς όμως να διαθέτουν την υποδομή για διαγνωστικές εξετάσεις και ιχνηλάτιση των επαφών. Τον χαμηλότερο αριθμό ημερήσιων θανάτων από COVID-19 μέσα στον Απρίλιο κατέγραψε η Νέα Υόρκη. Ο αριθμός έπεσε σε κάτω από 400, δηλαδή τους μισούς από όσους καταγράφηκαν στο αποκορύφωμα της επιδημίας. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και από το μέτωπο των νοσοκομείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός όσων νοσηλεύονται. Έχουμε επιστρέψει στο σημείο όπου βρισκόμασταν στις 31 Μαρτίου, πριν ξεκινήσει αυτή η δραματική αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα συνεχίσει να μειώνεται ο αριθμός. Στη Νέα Υόρκη, οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και βιομηχανικού κλάδου θα επαναλειτουργήσουν από τις 15 Μαΐου. Δεν είναι γνωστό πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα λιανικής και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Στην επαναλειτουργία της οικονομίας αναμένεται να επικεντρώνονται στο εξής και οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για τον COVID-19, μετά το Βατερλό με τις προτάσεις για ενέσεις απολυμαντικού. Μάλιστα, οι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου σχεδιάζουν μία μίνι περιοδία τις επόμενες εβδομάδες για να δοθεί το μήνυμα ότι η κατάσταση εξομαλύνεται.
Κατά 413 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βρετανία από COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 20.732. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, έχουν καταγραφεί 4.463 νέα θετικά κρούσματα. Συνολικά, από το ξεκίνημα της πανδημίας, έχουν διενεργηθεί σχεδόν 670.000 έλεγχοι και θετικοί στον κορονοϊό έχουν εντοπιστεί 152.840 άνθρωποι. Σχολιαστές και επιστήμονες επισημαίνουν ότι αν και ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό που ανακοινώνεται κάθε μέρα παραμένει υψηλός, είναι πλέον σαφές ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, ιδίως αν δει κανείς τους θανάτους ανά ημέρα, που σημειώνονται και όχι ανά ημέρα καταχώρησης. Την ίδια ώρα επιστρέφει από σήμερα στα καθήκοντά του ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα αναλάβει εκ νέου πλήρως στα καθήκοντά του, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Downing Street. Ακόμη 413 άνθρωποι κατέληξαν στη Βρετανία τις τελευταίες 24 ώρες. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την πανδημία στη χώρα ανέρχεται σε 20.732. Οι αρχές θεωρούν πως τα περιοριστικά μέτρα αποδίδουν αφού μειώνεται ο αριθμός των νοσηλευμένων σε μεθ αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ο Ντόμινικ Ραμπ δήλωσε πως η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Έχουμε 5 τεστ για την επόμενη μεταβατική φάση. Θα είναι μια νέα κανονικότητα, αν θέλετε, με τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στα σημεία που τώρα είναι κλειστά. Και βέβαια θα διασφαλίσουμε πως θα υπάρχει επιστημονική καθοδήγηση. Ο Μπόρις Τζόνσον επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά την πλήρη ανάρρωσή του από τον κορονοϊό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δέχεται σφοδρές επικρίσεις για τους χειρισμούς του στο ζήτημα της πανδημίας. Η κυβέρνηση πάντως επιμένει πως ακόμη είναι νωρίς για την άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί. Εντυπωσιακή μείωση του ημερήσιου απολογισμού των θυμάτων από τον COVID-19 καταγράφεται στην Ιταλία, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 260 άνθρωποι και καταγράφηκαν 2.424 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στη χώρα είναι 197.675. Οι νεκροί έφτασαν τους 26.644. Παράλληλα, 64.928 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε σε τηλεοπτικό μήνυμά του κήρυξε την έναρξη της λεγόμενης δεύτερης φάσης, κατά την οποία η Ιταλία θα αρχίσει να επιστρέφει βαθμιαία στην καθημερινότητα. Ο Κόντε ζήτησε από τους πολίτες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αίσθημα ευθύνης για να μην υπάρξει, λόγω μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας, νέο κύμα μολύνσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ακριβώς για το λόγο αυτό μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Εσιτά μειωμένος είναι και ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει ότι η σταδιακή άρση των μέτρων θα αρχίσει στις 11 Μαΐου. Σημαντική είναι η μείωση του αριθμού των νεκρών τις τελευταίες 24 ώρες στην Ιταλία. 260 άνθρωποι κατέληξαν, ο χαμηλότερος αριθμός από την 14η Μαρτίου. Τα θύματα της πανδημίας στη χώρα ξεπερνούν τις 26.000. Οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας μειώνονται, ενώ περιορίζονται και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία. Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη σταδιακή άρση των μέτρων από την 4η Μαΐου. Στην Γαλλία, άλλοι 242 άνθρωποι κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα ανέρχεται σε 22.856. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία από τα νοσοκομεία, όπου μειώνεται ο αριθμός των ασθενών στις εντατικές. Ο Γάλλος Πρόεδρος προτίθεται να ξεκινήσει τη σταδιακή άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων από την 11η Μαΐου. Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε 31 πόλεις και νομούς, οι οποίες παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τούρκου Υπουργού Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, 99 άτομα έχασαν τη ζωή τους από το νέο κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο, με το σύνολο των θανάτων να έχει φτάσει τις 2.805. Τα χθεσινά στοιχεία σχετικά με τους θανάτους δείχνουν κάμψη, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 2.357, ο μικρότερος αριθμός κρουσμάτων εδώ και 20 ημέρες. Το σύνολο από την αρχή της κρίσης ανέρχεται στα 110.130.
απαγόρευση της κυκλοφορίας σε 31 επαρχίες έχει επιβάλει η τουρκική κυβέρνηση από την προηγούμενη Πέμπτη. Στους δρόμους της Άγκυρας κυκλοφορούν οι αστυνομικοί που διεξάγουν συνεχείς ελέγχους. Ανάλογες εικόνες και στην Ατάλεια, με τις παραλίες και τους δρόμους να έχουν ερημώσει. Οι νεκροί από την πανδημία ξεπερνούν τους 2.700 στη χώρα και τα κρούσματα έχουν υπερβεί τις 107.000. Η έναρξη του Ραμαζανιού αλλά και η επέτειος των 100 ετών από την ίδρυση της Εθνοσυνέλευσης δεν εορτάστηκαν όπως το παρελθόν. Οι πολίτες παρέμειναν στα σπίτια τους για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας. Εικόνες σπάνιες για την Κωνσταντινούπολη των 15,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Μια ευχάριστη ανάπαυλα για τους πολίτες ήταν η επανεμφάνιση των δελφινιών στο Βόσπορο εξαιτίας της μειωμένης ναυσιπλοείας. Τα όμορφα θηλαστικά απόλαυσαν το παιχνίδι τους δίπλα στις συνήθως κατάμεστες από κόσμο ακτές. Πίσω στα δικά μας και στο μέτωπο της παιδείας τώρα, τις νέες ρυθμίσεις στη δημοτική εκπαίδευση βάσει της νέας αγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΑ, Φίλιο Φυλακτού. Πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype μαζί του. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φυλακτού. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Λοιπόν, ασύγχρονη εκπαίδευση με εκπαιδευτική τηλεόραση και τις μικρές τάξεις και σύγχρονη εκπαίδευση με ορολόγιο πρόγραμμα από τις 12 μέχρι τις 1:30 καθημερινά για την 5η και την 6η τάξη. Αυτά περιλαμβάνονται στην δεύτερη φάση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία, όπως αυτή περιγράφεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα αναφέρω τη λέξη αντίδραση, κύριε Φυλακτού. Να πω όμως ότι σας βρίσκει να διαφωνείτε η εγκύκλιος αυτή. Κυρία Φλωρίδου, να σας πω ότι όπως το έχετε περιγράψει, αν ήταν έτσι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και στις μικρότερες τάξεις το Υπουργείο Παιδείας έχει εισηγηθεί, και εδώ είναι το ευνηδιαστικό, σύγχρονη. Και το θέμα είναι πολύ απλό. Η εκπαιδευτική και τα σχολεία είναι και είμαστε πανέτοιμοι για αυτό το βήμα. Δηλαδή, και μάλιστα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα και από τις 20 του Μαρτίου και από τις 25. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η άλλη πλευρά, τα παιδιά. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό οι πέμπτες και οι έκτες τάξεις για τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση, γιατί από τις 17.000 παιδιά και θεωρώντας ότι το κινητό τηλέφωνο είναι σε τούτη τη φάση ένα ικανοποιητικό μέσο, γιατί στην ουσία δεν πρέπει να είναι, κυρία Φλωρίδου, είναι πολύ δύσκολο το παιδί να παρακολουθεί το φυλάδιο ή έναν πίνακα από το κινητό τηλέφωνο. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις, για όνομα του Θεού, και γι' αυτό μειώνεται και ο αριθμός των τάμπλετ που πρέπει να εφοδιάσουμε τα παιδιά, τα περίπου 1.500 παιδιά που δεν έχουν καμία πρόσβαση είτε τεχνολογικού εξοπλισμού είτε διαδικτυακή σύνδεση. Εδώ έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο Παιδείας, η οποία είναι αξιέπαινη. Περίπου 6.000 ταμπλέτες το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές κάλυψαν τη μέση εκπαίδευση. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται με αρκετή επιτυχία στη μέση εκπαίδευση. Στη δημοτική εκπαίδευση έγινε από τις 18 του Μάρτη η ασύγχρονη εκπαίδευση με πολύ πολύ θετικό πρόσημο και πολλή επιτυχία, και είναι κάτι που το παραδέχτηκαν και οι γονείς και ο ίδιος ο Υπουργός, και είναι κάτι που φαίνεται. Και αυτή τη στιγμή για το επόμενο αυτό βήμα επιλέγηκε, όπως είπα προηγουμένως, 5η και 6η τάξη, ούτως ώστε να τα 1.500 τάμπλετ που χρειάζονται, και η ΠΟΕΔ θα αγοράσει για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και εμπράκτως 10.000 ευρώ, περίπου 100 με 110 ταμπλέτες, να δοθούν στα παιδιά και να ξεκινήσουν. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπήκε και η τετάρτη τάξη μέσα στον προγραμματισμό. Γιατί αυτόματα οι ταμπλέτες θα έρθουν τα 1.500, μπορεί να είναι τα 2.000, 2.500. Ευνηδιαστικά στην εγκύκλιο την προχθεσινή, κυρία Φλωρίδου, είδαμε ότι το Υπουργείο βάζει σε αυτή την προσπάθεια, αν με ρωτάτε εμένα, καλά κάνει. Και τα παιδιά όμως, τα υπόλοιπα 35.000 παιδιά, τα οποία όμως ο αριθμός αυτών των παιδιών που δεν θα έχουν, και λέω καλά κάνει, νομίζω ότι υπήρχαν οι δυνατότητες. Σημαίνει αυτή τη στιγμή μερικές χιλιάδες παιδιά δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δημιουργούνται κάποιες διακρίσεις και την ίδια ώρα μεγάλα ηθικά διλήμματα στους εκπαιδευτικούς, τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο αρμοδίως και υπευθύνως. Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα, για να καταλάβουν όλοι, κύριε Φυλακτού, έγκυται στο ότι δεν θα έχουν όλα τα παιδιά tablets για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν αυτή τη μορφή διδασκαλίας.
Και εδώ έχει ευθύνη το Υπουργείο να βγει και να πει: ξεκινήστε με όσους έχετε, ξεκινήστε και θα τους καλύψω. Βεβαίως, οπότε εκεί, γιατί εμείς εντός εισαγωγικών είπατε αντιδράσαμε, και θα δεχθώ τον όρο αντίδραση, αν το συνδέσουμε με το λογικό και το δίκαιο. Γιατί εκεί που περιμέναμε να μπουν τα παιδιά της πέμπτης έκτης με βάση τα δεδομένα που είχαμε, μπαίνουν και τα παιδιά της πρώτης με τετάρτη τάξη. Και μάλιστα, κυρία Φλωρίδου, εδώ είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ και σε μια λεπτομέρεια της εγκυκλίου, τεχνική και πρακτική, όπου ενώ στα παιδιά της πέμπτης και έκτης τάξης έχουμε δώσει κωδικούς, μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες, όπου οι κάμερες των παιδιών, η μαγνητοσκόπηση από την πλευρά των παιδιών είναι κλειστές από το πρόγραμμα. Στην πρώτη με τετάρτη τάξη δεν δόθηκαν κωδικοί από το Υπουργείο, δεν θα γίνονται διαφορετικοί σύνδεσμοι μέσα από τους οποίους οι γονείς θα βάζουν τα παιδιά στο όλο σύστημα. Άρα και οι γονείς θα πρέπει να κάθονται από την ώρα. Είναι θέμα που αφορά τους γονείς βέβαιως, αλλά εγώ οφείλω να το επισημάνω. Θα πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα το παιδί να ανοίξει την κάμερα κ.ο.κ. Πράγμα το οποίο και με την νομοθεσία υπάρχει πρόβλημα. Άρα υπάρχουν κάποια ερωτήματα και πρακτικής φύσεως που τα θέσουμε στον Υπουργό, αλλά επαναλαμβάνω εκείνο που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ είμαι ένας εκπαιδευτικός που έτυχε, για παράδειγμα, να βρίσκομαι σε ένα σχολείο που όλα τα παιδιά έχουν ταμπλέτες. Άρα ξεκινώ και αν ξεκινήσω, τότε εγώ θα είμαι ο δραστήριος εκπαιδευτικός προφανώς, αυτός ο ικανός που μπόρεσε και λειτουργήσε το πρόγραμμα. Ο άλλος εκπαιδευτικός που είναι στο άλλο σχολείο, που περιμένει ακόμη πέντε παιδιά να πάρουν ταμπλέτες και θα πει να ξεκινήσω, να μην ξεκινήσω, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζουν οι γονείς. Και θα λένε, μα ξεκίνησαν εμείς, όχι. Σε αυτό το δίλημα δεν μπορούμε να έχουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Και επαναλαμβάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλα τα σχολεία είναι πανέτοιμα σήμερα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δημιουργείται και άλλο ένα θέμα. Τώρα με την πρώτη φάση, που όπως λέγεται η αποκλιμάκωση των μέτρων θα ξεκινήσει 4 του Μάη, κάποιοι από αυτούς τους γονείς που σήμερα είναι στο σπίτι θα πάνε στις δουλειές τους. Τι θα γίνει με τα παιδιά των μικρότερων τάξεων, αφού μας λέτε ότι θα πρέπει να είναι εκεί οι γονείς? Θα διαρωτηθώ. Μεγαλόφωνα θα πάνε στους παππούδες και θα τα βάζουν στις πλατφόρμες οι παππούδες και οι γιαγιάδες? Αφού δεν πρέπει να έχουν επαφή τα παιδιά με τους παππούδες. Κυρία Φλωρίδου, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η ΠΟΕΔ δεν είχε καμία διάθεση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας να βγαίνουμε και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι η ιδιοτροπία μας, ότι το ένα ότι το άλλο. Αυτά τα θέματα, αν γινόταν μια συνάντηση με τον Υπουργό πριν να βγει εγκύκλειος, πιθανόν να προλαμβάναμε και αυτά και κάποια άλλα που είναι στην εγκύκλειο. Επίσης, το γεγονός ότι υποχρεώνεται κατά κάποιο τρόπο ο εκπαιδευτικός της πρώτης με τετάρτη τάξη να παρακολουθεί τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά, την εκπαιδευτική τηλεόραση, τα οποία πολύ καλώς γίνονται, ναι, αλλά όπως είναι σήμερα επιπρόσθετο υλικό, θα πρέπει να παραμείνει επιπρόσθετο. Θα υποχρεωθώ εγώ, εκπαιδευτικός, που έχω μια δευτέρα τάξη και ξέρω ότι τα παιδιά μου χρειάζονται αναγνωστικές δεξιότητες, καλλιέργεια και δεν κατάλαβαν την υπερπίδηση δεκάδας, αντί. Ας πούμε ότι έμπαινα μέσα στο σύστημα, αντί να βοηθήσω τα παιδιά σε αυτούς τους δύο τομείς, να σχολιάζουν την εκπαιδευτική τηλεόραση. Ναι. Η οποία καλώς γίνεται, αλλά είναι προαιρετική. Ναι. Αυτά είναι που εντοπίζαμε. Ήταν βιαστικές και μονομερείς οι αποφάσεις αυτές, κύριε Φυλακτού. Γιατί την Παρασκευή που τα είχαμε πει τηλεφωνικώς, είχατε καλέσει τους εκπαιδευτικούς να μην εφαρμόσουν την εγκύκλειο. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής της εγκυκλίου. Τι έγινε σήμερα? Ναι, κοιτάξτε, να σας πω τι έγινε σήμερα. Τα σχολεία ήταν σε μεγάλο δίλημα. Εμείς τουλάχιστον εκείνο που ξέρουμε ότι έγινε και το ανέλαβαν με κάποια πρωτοβουλία τα σχολεία και καλώς έκαναν, αν με ρωτάτε, μπήκαν και σήμερα, όχι ώρα 12 βεβαίως, μπορεί να μπήκαν πιο. Διότι, θέλω να είμαι δίκαιος, το πολύ θετικό της εγκυκλίου είναι ότι χωρίστηκαν αυτές οι ζώνες για τη δημοτική, για το γυμνάσιο, για το λύκειο, ούτως ώστε να μην συγκρούονται τα παιδιά μιας οικογένειας που μπορεί να έχει γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό και έχουν μια-δυο συσκευές στο σπίτι. Αυτό ήταν πολύ καλό. Άρα σήμερα τα σχολεία ουσιαστικά τι έκαναν? Μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα, ξαναδοκίμασαν με τα παιδιά το σύστημα, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουν ότι τα μικρόφωνα δουλεύουν. Και μιλώ πάντα για την πέμπτη και έκτη τάξη. Αν για παράδειγμα 4 παιδιά δεν είχαν τον εξοπλισμό το προηγούμενο διάστημα, κάποιο από τα παιδιά μπορεί να τον εξασφάλισει και ο δάσκαλος να πει: α, εντάξει, σήμερα μπήκε και ο τάδε μέσα και μας έμειναν 3. Έγινε ξανά μια επιβεβαίωση των όλων δεδομένων. Και αναμένουμε πραγματικά, είναι το πιο κρίσιμο αυτό.
Περιμένω το Υπουργείο, τον Υπουργό Παιδείας, να βγει να δώσει μια ξεκάθαρη οδηγία. Ξεκινήστε με αυτούς που έχετε. Περιμένετε να τους καλύψω. Ξεκινήστε και να τους καλύψω. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να υποθεί. Αλλά εμείς οι εκπαιδευτικοί, θέλω να σας ρωτήσω, επιτρέψτε μου να κάνω τον δημοσιογράφο. Εσείς αν ήσασταν εκπαιδευτικός, κυρία Φλωρίδου, θα ξεκινούσατε αφήνοντας 2-3 παιδιά από την τάξη πίσω? Τι θα κάνατε? Τι να σας πω τώρα, κύριε Φιλιππίδη. Νομίζω ότι ο συνάδελφος σας, ο Φίγιος, έχει ξεκινήσει, γιατί έρχεται να μείνει και αυτά τα τρία παιδιά. Ναι, αν μπορούσα να τα αφήσω πίσω και να καλύψω μετά την ύλη αυτών των παιδιών, μπορεί και να το έκανα. Ξέρετε, κυρία Φλωρίδου, μου επιτρέπετε να πω μια έτσι προσωπική εμπειρία. Επειδή έχω παιδί στην έκτη του Δημοτικού. Ναι. Και εντάξει, μπήκαν και έκανα εκείνο το τεστ. Και ήμουνα και εγώ και παρακολουθούσα τι γινόταν. Ξέρετε τι με συγκίνησε περισσότερο? Όταν έλειπαν δύο παιδιά από την τάξη και όλα τα παιδιά ρώτησαν, μα πού είναι ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Και φυσικά η απάντηση ήταν, φροντίζουμε στις επόμενες μέρες να έχουν και αυτά τα παιδιά και θα να μπουν και αυτά. Μα αυτά τα ζητήματα δηλαδή θα πρέπει να τα περάσουμε έτσι αυρόχης πως είναι? Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Φυλακτού. Θέλω να ρωτήσω, τι θα γίνει με την ύλη, η οποία δεν γνωρίζουμε αν θα καλυφθεί όλη φέτος, θα ενσωματωθεί στην ύλη της νέας σχολικής χρονιάς? Πολύ καλή ερώτηση, για να το διευκρινίσουμε. Η ύλη, η διδακτική στόχη, νομίζω είναι SOS θέμα για την τρίτη ηλικίου. Ιδιαίτερα για όλη τη δημοτική εκπαίδευση, και γενικά για την εκπαίδευση, για τις υπόλοιπες τάξεις δηλαδή, νομίζω μπορούμε με ένα καλό σχεδιασμό να ενσωματώσουμε τους στόχους εκείνους που κρίνονται ως πολύ πολύ σημαντικοί για τις επόμενες τάξεις κλπ. Και στο υπόλοιπο της φετινής χρονιάς, που εύχομαι να ανατραπούν προς το θετικό τα πράγματα και να επιστρέψουμε στα σχολεία το συντομότερο δυνατό, αλλά και με τη νέα σχολική χρονιά μπορεί να γίνει ένας ανασχεδιασμός. Γι' αυτό οι γονείς σε αυτό το κομμάτι να μην ανησυχούν. Επίσης είναι σημαντικό το ότι ό,τι και αν κάνουμε τώρα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ασφαλέστατα δεν είναι άχρηστο, είναι πολύ χρήσιμο, είναι εμπεδοτικό, είναι προσθετικό, αλλά όταν θα πάμε πίσω στα σχολεία θα θεωρηθεί ως διδαχθήσα ύλη ότι διδάχθηκαν τα παιδιά στην τάξη. Άρα, αν προχώρησα και έκανα κάποια κλάσματα παραπάνω, απλώς το Σεπτέμβριο όταν τα βρουν τα παιδιά, πιθανόν να τα κατανοήσουν πιο γρήγορα αυτά που τα έκανα. Τα υπόλοιπα θα τα κατανοήσουν στην ώρα τους. Όχι, γιατί υπάρχει και το θέμα της μετάβασης από την έκτη τάξη έτσι, στην πρώτη του δημοτικού, στην πρώτη του γυμνασίου, συγγνώμη. Όπου και εκεί η ύλη είναι σημαντική. Εδώ νομίζω πρέπει να εμπιστευτούμε το Υπουργείο, γιατί η εκπαίδευση, ναι, τη χωρίσαμε σε δημοτική και μέση εκπαίδευση, αλλά θα γίνει ένας συντονισμός των δύο βαθμίδων, της πρώτης γυμνασίου με την έκτη δημοτικού σε επίπεδο Υπουργείου. Κάτι θα γίνει, θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Και οι καθηγητές εκεί φαντάζομαι ότι θα πάρουν και κάποιες οδηγίες, θα λάβουν υπόψη κάποια δεδομένα και μπορούν να προχωρήσουν με ομαλότητα αυτά τα ζητήματα. Θα επιστρέψετε κάποια στιγμή, εκτιμάτε, πίσω στα σχολεία? Νομίζω, κύριε Κάρφλου, θέλουμε να επιστρέψουμε. Νομίζω, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τους ειδικούς, από αυτή την πανδημία. Μακάρι να είναι τόσο θετικά τα πράγματα το επόμενο διάστημα που να γίνει και μια επιστροφή. Ναι. Μα και για τα παιδιά το έχουν ανάγκη και ο κόσμος όλος έχει ανάγκη να επιστρέψει στην καθημερινότητα. Την Πέμπτη θα έχετε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, κύριε Φυλακτού? Ναι, θα έχουμε και θα ξαναπώ τη δική μας εισήγηση, η οποία είναι πολύ λογική. Η εισήγηση μας, και νομίζω ότι την ενστερνίζεται και η Πανκύπρια Συνομοσπονδία Αγωνίων, είναι αυτό που εσείς είπατε και στην αρχή και σας είπα, δεν είναι έτσι ακριβώς που λέει εγκύκλειος. Δηλαδή, ξεκινούμε με την Πέμπτη και έκτη τάξη τη σύγχρονη εκπαίδευση. Οι ανάγκες, εφόσον έρχονται οι 1500 οι ταμπλέτες και είναι μάλιστα ένα τεχνικό θέμα, από ό,τι θα έρθει το κάρκο από την Κίνα και ούτω καθεξής, δεν είναι την Τετάρτη, την Πέμπτη, τη Δευτέρα θα καλυφθούν όλα τα παιδιά και μένουμε για την πρώτη Τετάρτη τάξη, με τα δεδομένα που τα αρνητικά που αν προχωρήσουμε κομπή στην αρχή, στην ασύγχρονη εκπαίδευση, την ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τούτο το διάστημα και επανεξετάζουμε ανάλογα με τις δυνατότητες να καλύπτονται παιδιά όσον αφορά τις ταμπλέτες. Αν θέλετε, σιγά σιγά να πάμε και στην Τετάρτη τάξη. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι, ελπίζω να μην χρειαστεί άλλη εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση και να πάμε στα σχολεία. Είστε έτοιμοι, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη, να παραταθεί η τρέχουσα σχολική χρονιά, δηλαδή 2 ή 3 εβδομάδες? Νομίζω,
Νομίζω είναι αυτονόητα αυτά και κοιτάξτε, όχι απλώς έτοιμοι για παράταση, δεν ξέρουμε τι θα εισηγηθούν και οι ειδικοί. Μακάρι να έρθει και μπορεί να είναι κλιμακωτό η παρουσία, να πηγαίνουν κάποιες τάξεις. Βέβαια υπάρχουν πρακτικά θέματα. Εκείνο που θέλω, το μήνυμα που θέλω να στείλω, ασφαλέστατα και είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς προχωρούμε στην εναπομείνασα σχολική χρονιά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει θέμα να το συζητούμε, ας πούμε. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Να μην υπάρχει η θετική άποψη και θέληση της ΠΟΕΔ και των εκπαιδευτικών για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ούτε είναι και κάτι το οποίο θα στιγματίζει εκπαιδευτικά τα παιδιά αυτή η περιπέτεια όλη με την πανδημία, κύριε Φυλακτού. Κοιτάξτε, μαθησιακά και εκπαιδευτικά, νομίζω, το έχω πει και προηγουμένως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα σχεδιαστεί σωστά η χρονιά και θα καλυφθεί στη συνέχεια. Mm-hmm. Νομίζω εκείνο που πρέπει να έχουμε έγνοια τα παιδιά και όλους είναι αυτό το ψυχολογική πίεση που όλοι αισθάνονται και αισθανόμαστε, mm-hmm. την οποία πρέπει να διαχειριζόμαστε. Και νομίζω αυτή η ασύγχρονη εκπαίδευση, όπως την είδαμε το προηγούμενο διάστημα, και πολύ περισσότερο και αυτή η σύγχρονη, ξέρετε, ήταν εντυπωσιακό τα παιδιά να μπαίνουν σε μια ηλεκτρονική τάξη και μετά από τόσο καιρό να ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες μεταξύ τους. Για να δείτε ότι δεν είμαστε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, mm-hmm. κυρία Φλωρίδου. Mm-hmm. Απλώς mm-hmm. έχουμε και εμείς εύλογους λογικούς προβληματισμούς που έχουν σαν επίκεντρο το δίκαιο, το σωστό και την ισότητα ευκαιριών στα παιδιά. Θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις από την τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φυλακτού. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων. Την επιβολή περιοριστικών μέτρων σχεδιάζει η κυβέρνηση της Σουηδίας σε αντίθεση με τις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες που έχει αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων. Η εικόνα στη χώρα είναι θλιβερή αφού η προτροπή της κοινή λογικής δεν λειτουργήσε με αποτέλεσμα τα κρούσματα να ανέρχονται σε 18.640 και οι νεκροί σε 2.194. Την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών αρχίζει ή ετοιμάζεται να αρχίσει τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, η Σουηδία ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο. Η σκανδιναβική χώρα που όλο αυτό το διάστημα ακολούθησε αυτόνομη πορεία χωρίς περιορισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον με τη θλιβερή πραγματικότητα. Τα κρούσματα και οι θάνατοι έχουν πάρει την ανιούσα σε βαθμό που να προκαλούν ανησυχία στην κεντροαριστερή κυβέρνηση υπό τον Στέφαν Λεβέν. Η συνταγή της κοινής λογικής των πολιτών και της προτροπής να τηρούν αποστάσεις ή να παραμένουν σπίτι αν αρρωστήσουν, μάλλον δεν έφερε τα ποθούμενα αποτελέσματα. Έτσι, η κυβέρνηση κάνει αναστροφή άρδιν και εκπώνησε νομοσχέδιο που της δίνει περισσότερες εξουσίες, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας σε συνέντευξή του λέει πως υπάρχουν αντικρουόμενες εικόνες στη χώρα και πως είναι ανάγκη η λήψη περισσότερων μέτρων. Μεταξύ αυτών είναι το κλείσιμο επιχειρήσεων και περιορισμού στις δημόσιες συναντήσεις. Ήδη στη Στοκχόλμη καλούνται να κλείσουν 5 pub, καθώς δεν ακολουθούσαν τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Μέχρι στιγμής τα κρούσματα ανέρχονται σε 18.640 και οι νεκροί σε 2.194. Πάμε στη Στοκχόλμη και τον πρέσβη μας εκεί, τον κύριο Σότο Λιασίδη. Καλό σας μεσημέρι από τη Λεμεσό και Χριστός Ανέστη, κύριε Λιασίδη. Ναι, γεια και σε εσάς από τη Στοκχόλμη. Από ό,τι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η κυβέρνηση της Σουηδίας ετοιμάζεται για τη λήψη μέτρων, καθώς η συνταγή της κοινής λογικής δεν πέτυχε και ο απολογισμός από τον COVID-19 είναι θλιβερός. Ποια μέτρα πιστεύετε εσείς ότι θα ληφθούν άμεσα? Κοιτάξτε, τα στοιχεία που δώσατε προηγουμένως στο ρεπορτάζ που το άκουσα είναι σωστά. Mm-hmm. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί θανάτοι, 2.194 θανάτοι, 18.640 κρούσματα και η κυβέρνηση με τη νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε περασμένη εβδομάδα έχει περισσότερες εξουσίες για την επιβολή μέτρων. Τώρα, το πρώτο μέτρο που μάθαμε σήμερα mm-hmm. και το αναφέρεται ήδη είναι ότι έκλεισαν 5 εστιατόρια mm-hmm. που δεν τηρούσαν mm-hmm. τα μέτρα. Τώρα, τι είναι αυτά τα μέτρα? Δεν τα έκλεισαν, αλλά εισηγούνται να αραιώσουν τα τραπέζια σε απόσταση 2 μέτρα τον από το άλλο και να μην υπερβαίνουν τα 50 άτομα σε κάθε εστιατόριο. Ναι. Έτσι είναι η πρώτη πράξη που βλέπουμε της κυβέρνησης που παίρνει αποφασιστικά μέτρα. Ναι. Αλλά όλα τα άλλα λειτουργούν κανονικά, δηλαδή τα σχολεία από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα γυμνάσια
εκτός τα λύκεια, δηλαδή μέχρι 16 χρονών, ναι, πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία. Δεν έχουν κλείσει ούτε μια μέρα δηλαδή τα σχολεία. Όχι, έκλεισαν μόνο για τις διακοπές. Για τις διακοπές, για το Πάσχα, ναι, τον Καθολικό. Και τώρα επανέρχησαν. Ο κόσμος που βγαίνει έξω στους δρόμους τηρεί κάποια μέτρα αυτοπροστασίας, κρατάει αυτή την κοινωνική απόσταση, αποστασιοποίηση των 2 μέτρων. Πώς συμπεριφέρονται εκεί οι Σουηδοί? Ναι, βλέπουμε και εμείς που πηγαίνουμε στην υπεραγορά για τα απαραίτητα ψώνια μας, βλέπουμε ότι έχουν βάλει σημάδια που πρέπει να απέχει ο ένας από τον άλλον 2 μέτρα στο ταμείο. Ναι. Αλλά όμως βλέπουμε κόσμο να περπατά έξω. Κάνοντας χρήση μάσκας. Στα εστιατόρια, στις καφετέρειες είναι περιορισμένη η κίνηση. Ναι. Αλλά δεν είναι το lockdown που επέβαλε η Κύπρος και άλλες οι χώρες. Χρησιμοποιούν μάσκες, κάνουν τη χρήση της μάσκας όταν βγαίνουν έξω? Ελάχιστοι. Πολύ λίγοι δεν φορούν μάσκες. Ναι. Και αντιλαμβάνουμε ότι και οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και οι δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν κανονικά. Κύριε Λιασίδη. Ναι, λειτουργούν και οι συγκοινωνίες και τα γραφεία. Mm-hmm. Βεβαίως οι περισσότεροι, πάρα πολλοί κόσμοι στα γραφεία, εργάζονται εξ αποστάσεως από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Το ότι η Σουηδία καθυστέρησε στη λήψη μέτρων, υπάρχει περίπτωση να δούμε ανάλογο σενάριο με αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, κύριε Λιασίδη? Το απεύχομαι, δηλαδή να έχει τόσες χιλιάδες νεκρούς και δεν νομίζω, αλλά αυτοί ακολουθούν τη δική τους πολιτική που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να κλείσει η οικονομία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτή την πολιτική να ακολουθούν. Είναι ανοιχτά και τα αεροδρόμια, γίνονται πτήσεις? Τα αεροδρόμια είναι ανοιχτά, αλλά ελάχιστες πτήσεις υπάρχουν. Έχει καθημερινά πτήση για Φραγκφούρτη, για Γερμανία με τη Λουτφάνσα. Ναι. Έχει για Όσλο και οι άλλες είναι εσωτερικές πτήσεις. Μάλιστα. Πολύ λίγες οι πτήσεις, ελάχιστη κίνηση στα αεροδρόμια. Ναι. Βέβαια έχουν αναστείλει και πολλές αεροπορικές εταιρείες, έτσι τα δρομολογιά τους. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ξένες εταιρείες σταμάτησαν να έρχονται εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχουν νεότερα για τους Κύπριους που διαμένουν στη Σουηδία? Τι μπορείτε να μας πείτε? Τα νεότερα δεν έχουμε άλλον επεισόδιο με ασθενή Κύπριων. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και προσπαθούμε για επαναπατρισμό. Έχει αρκετούς που δήλωσαν επαναπατρισμό και καταβάλλουμε προσπάθειες να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει επιστρέψει όμως κάποιος ακόμη? Ναι, από έχουν επιστρέψει βέβαια. Έχουν και επιστρέψει, ναι. Έχει τώρα που είναι και στο περιορισμένη στα ξενοδοχεία που ήρθαν την τελευταία φορά. Σε καραντίνα, μάλιστα. Σε καραντίνα, είναι ναι. Πολλοί αυτοί που θέλουν να επαναπατριστούν? Στη Σουηδία υπάρχουν δηλωμένα τουλάχιστον γύρω στα 100 άτομα. 100 ακόμη άτομα. 100 άτομα, ναι. Γνωρίζετε αν και άλλες χώρες της Ευρώπης επαναπατρίζουν τους δικούς τους πολίτες? Ναι, και άλλες χώρες επαναπατρίζουν, ναι. Ναι. Και η Σουηδία που είμαστε εδώ πέρα και η Λετωνία επαναπατρίζει. Το κάνουν και άλλες χώρες, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λιασίδη, να προσέχετε, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πάμε τώρα στον πνευμονολόγο, τον δόκτωρα Χάρη Αρμεύτη, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΙΣ, να δούμε πώς εκτιμά ο ίδιος την κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας. Καλώς σας μεσημέρι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε Αρμεύτη. Αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις για την πορεία του ιού στη χώρα μας? Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι είμαστε προς θετική κατεύθυνση. Έχουμε μια καλό έλεγχο της πανδημίας. Αυτό φυσικά φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Και αυτά τα καλά αποτελέσματα που έχουμε είναι γιατί πήραμε τα σωστά αυστηρά μέτρα περιορισμού νωρίς. Ναι. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση και νομίζω το προηγούμενο ρεπορτάζ που παρουσιάσατε το καταδεικνύει.
Ναι. Τα μέτρα που έλαβαν τόσο η κυβέρνηση της Κύπρου όσο και η ελληνική ήταν έγκαιρα και αποτελεσματικά και μας έσωσαν από τα χειρότερα. Ωστόσο, κύριε Αρμεύτη, γίνεται σύγκριση συχνά του αριθμού θανάτων από τον COVID-19 σε σχέση με άλλες αιτίες θανάτων την ίδια χρονική περίοδο. Και κάποιοι θεωρούν αχρίαστα και υπερβολικά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Εσείς λέτε ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό λάθος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Λοιπόν, οι θανάτοι από την γρήπη, οι θάνατοι από τα τροχαία, οι θάνατοι από τον καρκίνο είναι κάτι το οποίο τα συστήματα υγείας στον χώρο κάθε χρόνο τους γνωρίζουν τον αριθμό και γίνεται ο ανάλογος προγραμματισμός, φυσικά ανάλογα με τις δαπάνες που δίνονται για την δημόσια υγεία. Εμείς πέρσι και οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο πέρσι δεν είχε υπολογίσει θανάτους από το COVID, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε ο COVID. Άρα ό,τι θάνατος και ό,τι νοσηρότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι κάτι καινούργιο, το οποίο τα συστήματα υγείας είναι απροετοίμαστα και ανίκανα να το αποδεχθούν, ενώ από θέμα κλινών, για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της επιδημίας είναι η μεταδοτικότητα, η νοσηρότητα, δηλαδή, και ειδικά φαίνεται και στις χώρες που δεν πήραν μέτρα, ότι υπάρχει ανάγκη, αυξημένη ανάγκη νοσηλείας, με αποτέλεσμα να κίνδυνος κατάρρευσης των συστημάτων υγείας. Και ξέρετε, φανταστείτε στην Κύπρο αν δεν παίρναμε μέτρα. Και είχαμε, για παράδειγμα, 3.000 ασθενείς από κορονοϊό. Αν το υπολογίσουμε, αυτή τη στιγμή θα είχαμε γύρω στους 500 θανάτους. Θα λέω ένα παράδειγμα, απλά έτσι για να γίνω πιο κατανοητός. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, το 70% περίπου των κλινών θα ήταν καταλημμένο από τους ασθενείς από COVID. Άρα την ίδια στιγμή θα υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που θα παρουσίαζαν έφραγμα, εγκεφαλικό, πνευμονική εμβολή, παρόξυση άσματος ή παρόξυση χρόνης αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που θα χρειαζόντουσαν υποκανονικές, εντός εισαγωγικών το κανονικές συνθήκες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής και δεν θα βρίσκαν κρεβάτι. Άρα θα κινδυνεύαν και αυτός ο πληθυσμός. Άρα αυτό που λέμε είναι μια απλή, η γρήπη σκοτώνει περισσότερους, είναι κάπως λαθασμένη προσέγγιση. Γιατί είναι γνωστά τα ποσοστά της γρήπης, υπάρχει προστασία της γρήπης σε μεγάλο βαθμό λόγω του εμβολίου. Εδώ δεν έχουμε εμβόλιο, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα καινούριο άγνωστο ιό, ο οποίος δείχνει ότι έχει μια περίεργη, ανορθόδοξη αν θέλετε, συμπεριφορά από χώρα σε χώρα. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν είναι μια απλή γρήπη. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, γιατί βλέπουμε τα παραδείγματα των χωρών της Σουηδίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, χώρες με καλά συστήματα υγείας, τα οποία κατέρευσαν γιατί υποτίμησαν αυτό τον κίνδυνο. Κύριε Αρμεύτη, τι μπορούμε να πούμε για κάποια περιστατικά τα οποία ενώ είχαν ιαθεί οι ασθενείς επανανοσούν, φαίνεται ότι επανανοσούν από τον ιό? Λοιπόν, οι εξηγήσεις που δίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανόν να μην είναι μια καινούργια λίμωξη, γιατί αντιλαμβάνεστε, θα μπορούσε ας πούμε, το δείγμα που βγήκε αρνητικό, η λήψη του δείγματος να μην ήταν σωστή και να έχουμε ένα ψευδώς αρνητικό δείγμα και μετά σε δεύτερο δείγμα να γίνεται θετικό. Αυτό είναι μια εξήγηση. Η ανάλυση που υπάρχει σε αυτά τα περιστατικά είναι ότι τα πιο πολλά πιστεύουν οι πιο πολλοί ότι είναι η πορεία της ίδιας της νόσου. Φυσικά το ενδεχόμενο να υπάρχει επαναλήμωξη που είναι το ευχόμαστε είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει στην πορεία, γιατί ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει η επιστημονική κοινότητα να μάθει και θα τα μάθει μέσω της έρευνας και της παρακολούθησης των ασθενών. Όπως και η μελέτη αντιλαμβάνομαι για τα αντισώματα, έτσι? Ακριβώς. Εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε. Κοιτάξτε, είναι μια παράμετρος και αυτή, η οποία σίγουρα θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και να γίνουν κάποιες εξετάσεις, να δούμε κατά πόσο έχουν αναπτύξει
ο πληθυσμός αντισώματα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίσουμε. Μέχρι στιγμής όμως και εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία θέλουν ανάλυση για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Mm-hmm. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα πώς αξιολογείτε εσείς ως ΠΙΣ, αλλά και ο ίδιος, ότι η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, όπως φαίνεται, θα αρχίσει στις 4 Μαΐου και αυτή θα γίνει σε 4 φάσεις ανά 15ήμερο. Αυτή είναι η θέση μας, είναι ότι είναι αυτή η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μπορώ να σας πω ότι αυτή η περίοδος είναι μια πιο δύσκολη περίοδος από την πρώτη περίοδο που επικρατούσε ο φόβος και ο κόσμος ήταν οι πρώτες μέρες του περιορισμού. Σίγουρα ο κόσμος αρχίζει να κουράζεται. Όμως πρέπει να γίνει, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να γίνει σταδιακά. Mm-hmm. Να υπάρχει καλή επιτήρηση της αποκλιμάκωσης, να είναι ανάλογη των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και της νοσηρότητας, γιατί αντιλαμβάνεστε, αν δεν προσέξουμε και μετά από 10-15 μέρες έχουμε 50-60 περιστατικά COVID, δυστυχώς θα επανέλθουν ξανά τα μέτρα. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να το έχουμε στη σκέψη μας. Mm-hmm. Εκτιμάτε ότι θα πειθαρχήσουν οι πολίτες με την χαλάρωση των μέτρων και θα τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας τουλάχιστον? Να σας πω, δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα ποσοστό του πληθυσμού πειθαρχεί γιατί αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα πειθαρχήσει γιατί είναι η ποινή που θα επιβληθεί αν δεν πειθαρχήσει. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που είτε το επιβάλλει ποινή είτε όχι, είναι απίθανο. Λόγω του ότι μιλούμε για μια πανδημία, ακόμα και ένας να μην πειθαρχεί είναι επικίνδυνος για τους υπόλοιπους. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε έτσι με ηρεμία γιατί πρέπει να πάμε σταδιακά, γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες, τους χρόνους πάσχοντες, τους ηλικιωμένους, γιατί είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν σιγά σιγά και υπό επιτήρηση. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να έρθουμε στην κανονικότητα που είχαμε πριν, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αυξηθούν τα περιστατικά, να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, και είναι κάτι, νομίζω, που αυτό δεν θέλει ούτε καν να το συζητήσει. Δηλαδή, δεν, μεταξύ του θανάτου και της ζωής, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι του κινδύνου να χάσουμε κάποιους ανθρώπους, να υπάρχει οτιδήποτε άλλο που να μπορέσει αυτό το πράγμα να το ανατρέψει. Ναι. Και κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, σε σχέση με την επιστολή 152 γιατρών και νοσηλευτών για να ανοίξουν οι ναοί και να επιτρέπεται ο εκκλησιασμός, ο οποίος έχει εκδώσει μια ανακοίνωση. Ποια είναι η δική σας θέση, κύριε Αρμεύτη? Δική μου θέση είναι η θέση η ίδια με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ότι είναι νωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα συναισθήματα που υπάρχουν στον κόσμο και στους συναδέλφους μας. Και επειδή την έχω διαβάσει αυτήν την επιστολή, για να είμαστε πιο σωστοί, λέει να ανοίξουμε προϋποθέσεις όταν θα ληφθούν αυστηρά μέτρα μέσα στους ναούς. Η ένσταση, αν θέλετε, ο φόβος μας είναι ότι αυτό είναι κάτι που είναι ουτοπικό και για τα κυπριακά δεδομένα είναι δύσκολα εφαρμόσιμο. Τι θέλω να πω? Φανταστείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση στον κάθε ναό. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν οι αποστάσεις. Διότι στους ναούς έχουμε να κάνουμε ως επί των πλήστων, τους επισκέπτονται χριστιανοί που είναι προχωρημένης ηλικίας και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Και αυτό που δεν θέλει, και θεωρούμε ότι το να μπορέσουμε να επιτηρήσουμε είναι δύσκολο, και στο τέλος της ημέρας θα γίνει αυτό που δυστυχώς θα το μίσω να το πω, ότι αν δεν υπήρχε αστυνόμευση στην Κύπρο και αν η αστυνομία, που της αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια, το έχω πει ξανά, γιατί τηρήθηκαν οι νόμοι αυστηρά και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αν δεν ήταν το πρόστιμο, κακά τα ψέματα, ήταν μια απλή παρατήρηση, δεν θα έχουμε τόσο καλή συμμόρφωση. Και αυτό που μας φοβίζει, και νομίζω κανένας δεν θα το ήθελε, τι θα συμβεί σε μια περίπτωση, στο ενδεχόμενο, αν έχουμε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού σε ένα ιερό ναό? Θα πάμε να κλείσουμε τον ναό, θα βάλουμε το υγειονομείο
να πολυμάνει τον ναό, τις Άγιες εικόνες και τα ιερά σκεύη και θα βάλουμε ιερείς και το κλήρο στη καραντίνα. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πλήγμα για την Εκκλησία, οπότε θεωρούμε το πιο σωστό να κάνουμε λίγη υπομονή όλοι, να μείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της επιδημιολογικής ομάδας που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σιγά σιγά θα ανοίξουν και οι εκκλησίες και θα επανενωθούμε με τους δικούς μας. Είναι όσο πιο καλά πειθαρχημένοι είμαστε, τόσο πιο μικρό θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Να, τόσο πιο σύντομα, λέω εγώ. Πάντα θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αρμέφτη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ζούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μόλις 7 τα νέα κρούσματα στην Κύπρο. Σημαντική εβδομάδα με αποφάσεις. Η επαναλειτουργία των δικαστηρίων τέθηκε επιτάπητο σε σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ειδικών με τηλεδιάσκεψη, ενώ οι ένορκες δηλώσεις να γίνονται ψηφιακά. Συσκέψεις για χαλάρωση των μέτρων για τη δεύτερη και για τη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Αύξηση στις καταγγελίες το Σαββατοκύριακο για παραβιάσεις των διαταγμάτων. 152 γιατροί ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανοίξουν οι ναοί. Εκκλησιασμό τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές ζητά ο Σύνδεσμος Θεολόγων της ΟΕΛΜΕΚ. 215 μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου καλούν τους 152 να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως επαγγελματίες υγείας. Συνεχίζεται το δράμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 55.000 είναι νεκροί από τον κορονοϊό. Κήρυξε τη δεύτερη φάση ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, κατά την οποία η χώρα θα αρχίσει να επιστρέφει βαθμιαία στην καθημερινότητα. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 και 4 με τη Χριστίνα Μάρκου. Στις 6 παρά 20 παρακολουθήστε την ελληνική ταινία «Χωρίς γονείς και αδέλφια» με τους Κάκη Αναλυτή και Κώστα Κακαβά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Επόμενο ραντεβού μας αύριο Τρίτη στη 1 η ώρα. Μέχρι τότε μένουμε σπίτι και τηρούμε ευλαβικά όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας. Καλό υπόλοιπο.